η ενίσχυση των εθνικοτοπικών σωματείων, η ενίσχυση των κοινοτήτων, η ενίσχυση κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης με σκοπό τη διαιώνιση του ελληνικού στοιχείου σε αυτή τη χώρα. Ενισχύστε λοιπόν αυτό το τηλεμαραθώνιο για την εθνική παρέλαση του ελληνισμού την ερχόμενη Κυριακή στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Θα περάσουμε στον συνάδελφο Ανδρέα Αναγνώστου και θα είμαστε και πάλι μαζί. Ανδρέα, σ' ακούμε. Πανίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ξανά σε εμάς. Έχω την τιμή, γιατί περί τιμής πρόκειται, να κάθομαι δίπλα από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελώης Φιλόθεο. Καλωσορίσατε, Θεοφιλέστατε. Ευχαριστώ. Τα σχόλια περιτεύουν. Απλώς να σημειώσω ότι ο Θεοφιλέστατος, γνωστός σε όλη την Ομογένεια, εκπροσωπεί σήμερα εκτός από τον εαυτό του και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Θεοφιλέστατε, μπροστά σας βλέπω έχετε το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνα. Παρακαλώ πολύ. Να το ακούσω. Ευχαριστώ. Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Σπυρίδωνος προς την Ομογένεια μέσω του τηλεμαραθωνίου του τηλεοπτικού καναλίου NGTV 22 Μαρτίου 1998. Προσφυλής μου ομογενής, κάθε χρόνο εδώ και 177 ενιαυτούς αυτούς γιορτάζει ο ελληνισμός την εθνική του πανγενεσία, το ηρωικό εκείνο γερτήριο σάλπισμα της 25ης του Μάρτη του 1821. Διπλό είναι το νόημα της μεγάλης αυτής επετείου. Πρώτον, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου για σωτηρία του ανθρώπου. Και δεύτερον, Ευαγγελισμός του ελληνισμού για τη λύτρωση της σκλαβωμένης πατρίδας. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία ορκίστηκαν οι απαράμιλοι εκείνοι ήρωες του 21 έχοντες για σύνθημά τους ελευθερία ή θάνατος. Η αγάπη των Ελλήνων προς την πατρίδα και ο πόθος τους για την ελευθερία υπήρξαν πάντοτε σταθερά και πάγια στοιχεία του γένους. Τα δίδουν όλα οι Έλληνες για την ελεύθερη πατρίδα. Ένας σύντομος περίπατος στην υπερτρισχυλιετή ιστορική πορεία του γένους και στα κατάλοιπα της ποιητικής του κυρίως γραμματείας αποκαλύπτει τη μεγαλειώδη αυτή αρετή του Έλληνα. Και εμείς εδώ στην Αμερική δεν μπορούμε να λησμονήσουμε την ηρωική αυτή αναλαμπή. Εδώ στη Νέα Υόρκη ιδιαίτερα πανηγυρίζουμε τη μεγάλη επέτειο του 21 με περισσή περηφάνεια, οργανώνοντας μεταξύ άλλων και ιδιαίτερη λαμπρή παρέλαση. Γι' αυτό και εφέτος καλούμε και προσκαλούμε όλα τα παιδιά των Ελλήνων με στομένες και νεαρές ηλικίες μαζί να δώσουμε μέσα και από τον τηλεμαραθώνιο του τηλεοπτικού καναλιού NGTV ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η μεγάλη ελληνική ψυχή, συμπαράσταση, οικονομική και προσωπική συμμετοχή με επίγνωση της σημασίας του ιστορικού γεγονότος στη διαχρονική του πορεία. Στις 29 λοιπόν του Μάρτη, ημέρα Κυριακή, ας προσέλθουμε και ας καμαρώσουμε όλοι τη λεβενδιά των παιδιών μας στη μεγάλη ομογενειακή μας παρέλαση. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς και πολύ εν κυρίω πατρική αγάπη, ο Αρχιεπίσκοπος ο Αμερικής Σπυρίδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον επίσκοπο, τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Μελώης Φιλόθεο να αναγυγνώσκει το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνα. Το μήνυμά του που σας καλεί να βοηθήσετε να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε στις οθόνες σας δύο τηλέφωνα, το 7-26-09-900 και το 6-26-62-00. Βοηθήστε αυτή την προσπάθεια που σήμερα γίνεται με αγωγό το Εθνικό Ελληνικό Κανάλι Αμερικής. Μην λησμονείτε το δολάριο του καθενός από εσάς είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όχι για την Ομοσπονδία, όπως έχουν επισημάνει όλοι οι προαναλύσαντες. Είναι σημαντικό για την Ομογένεια στο σύνολό της. Τις 29 Μαρτίου, την ερχόμενη Κυριακή, ο Ελληνισμός θα δείξει ό,τι καλύτερο διαθέτει στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Βοηθώντας σήμερα με τον οβολό σας αυτή την προσπάθεια, ουσιαστικά βοηθάτε τους εαυτούς σας. Γιατί ο καθένας από εσάς, είτε έχει γεννηθεί
είτε είστε μετανάστης σε αυτή τη χώρα, πρέπει να μην λες μονά ότι είναι Έλληνας. Και η οποιαδήποτε καλή εικόνα του ελληνισμού αφορά και τον ίδιο προσωπικά. Θεοφιλέστατε, φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι αυτή η ημέρα, και όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Σεβασμιότατος, εκτός από εθνική είναι και θρησκευτική γιορτή. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο ελληνισμός εδώ και 19 αιώνες στην πολυχιλιετή ιστορία του έχει συνδεθεί με την Ορθοδοξία. Και ουδής από εμάς, που ξέρει κάποια γράμματα, λησμονεί και πρέπει, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ο ελληνισμός ανάντεξε 400 χρόνια σκλαβιάς. Άντεξε γιατί είχε φλογερούς ιεράρχες, γιατί είχε ανθρώπους οι οποίοι μέσα από το χώρο της Εκκλησίας προστάτευσαν τα γράμματα, προστάτευσαν τη μνήμη, ώστε κάποια στιγμή, ως ο φοίνικας που αναγεννάται από τις τάχτες του, ο ελληνισμός να ξεπηδήσει μέσα από τη σκλαβιά και να έχουμε την εθνική παλιγενεσία. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, εσείς πλέον, ως Θεοφιλέστατος Επίσκοπος της Μελώης Φιλόθεος, να πείτε στην Ομογένεια για αυτή την προσπάθεια που γίνεται σήμερα μέσα από το Εθνικό Ελληνικό Κανάλι Αμερικής. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το ρόλο των ιεραρχών που αναφέρατε κατά 400 χρόνια της σκλαβιάς, που το οφείλεται στην Εκκλησία, εις τον Χριστό και εις τον Σταυρό, στον οποίο πάντοτε οι σκλαβωμένοι επίστευαν και προσεύχονται συνέχεια για την απελευθέρωσή του. Και ο Χριστός τους απήντησε και την ημέρα αυτή πήραν θάρρος, αφού προσευχήθησαν προηγουμένους και κήρυξαν την Επανάσταση. Μαζί μου έχω ένα απόκομα του Κανάρι, το οποίο είναι επίκαιρο, για να δείτε ότι ό,τι έγινε και ό,τι κατόρθωσαν, έγινε και κατορθώθηκε κατόπιν προσευχής. Όταν χρόνια πολλά μετά την απελευθέρωση του γένους, φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν στο σπίτι του, στην Κυψέλη, το γέρο Κανάρι, το ρώτησαν. «Καπετάν Κωνσταντή, πες μας, πώς κατόρθωσες να τεινάξεις στον αέρα την τουρκική ναυαρχίδα?» Και ο Κανάρης απάντησε. «Δύο πράγματα μου έδωσαν δύναμη. Το ένα, πήρα τα παλικάρια μου πρώτα και ανεβήκαμε στην εκκλησία του Αϊνικόλα, στα Ψαρά. Λειτουργηθήκαμε, γονατίσαμε και κοινωνήσαμε. Πήραμε δύναμη μεγάλη και κατεβήκαμε στο μικρό μας καΐκι. Και το άλλο, είπα στον εαυτό μου, Κωνσταντή, απόψε θα πεθάνεις. Αυτά τα δύο, η Θεία Κοινωνία μου δίνε δύναμη να αψηφώ το θάνατο». Έτσι κέρδισαν και κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Αυτό το οποίο είπε ο Κανάρης, απόψε πρέπει να το πει και η Ομογένεια. Ομογένεια, απόψε θα πεθάνεις. Και θα γίνει το θαύμα όπως έγινε με τον Κανάρη. Και θα δοθούν τα χρήματα και έτσι θα παρελάσει η αιωνία Ελλάς εις την Πέμπτη Λεωφόρο. Διότι ούτε η Ομοσπονδία παρελάβνει, ούτε η Ομογένεια παρελάβνει. Παρελάβνει η Ελλάς με τη γαναλόρευκο σημαία, το αιώνιον ελληνικόν πνεύμα, το οποίον παρουσιάζουμε εδώ εις τους Αμερικανούς, για να τους αναγκάζουμε να πηγαίνουν, να ανοίγουν την ιστορία και να βλέπουν τι θα πει Έλλην, τι θα πει ελληνισμός, τι έδωσε η Ελλάς εις τον κόσμο, ποιον πολιτισμόν. Και έτσι λοιπόν οι Ομογενείς, που τους παρακολουθώ από το 1960 που ήρθε στην Αμερική, πάντοτε δίδουν και απόψε θα δώσουν και θα δείτε ότι θα υπάρξει μεγάλη επιτυχία, διότι δίδομαι δια την Ελλάδα, δια την γαλανόλευκο, την ένδοξο ελληνική σημαία, την οποία προστατεύει πάντοτε ο ένδοξος και νικηφόρος ελληνικός στρατός, που θα αντιπροσωπευτεί με τους Εύζωνας. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ. Μόνο σας αποδείξατε για ποιο λόγο είπα προηγουμένως ότι ήταν τιμή μας
Και προσωπικά σε μένα ήταν τιμή που σας φιλοξένησα εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας δώσατε, όπως και για το γεγονός ότι μας διαβάσατε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, από το διαπίσιο λόγο του Θεοφιλέστατου, ενός ιεράρχη που δείχνει ότι άξια συνεχίζει η Ορθοδοξία την παράδοση να έχει ιεράρχες οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή του έθνους. Και αν κάποτε η πρώτη γραμμή του έθνους ήταν το Σούλι ή το Κούγκι ή το Αρκάδι, εν μία πρώτη γραμμή είναι εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, εδώ που η Νέα Υόρκη, που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις. Μη λησμονείτε ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να είναι σημαντικός. 7-26-09-926-26-6200 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε και να κάνετε την προσφορά σας για την εθνική παρέλαση, επαναλαμβάνω. Δεν προσφέρετε στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων. Δεν προσφέρετε καν στην Οργανωμένη Ομογένεια. Προσφέρετε στον Ελληνισμό. Όταν ο Ελληνισμός παρελάσει στην Πέμπτη Λεωφόρο, ο καθένας από εσάς ξεχωριστά θα είναι υπερήφανος γι' αυτό. Μη λησμονείτε σε στιγμές που υπάρχει αδιαφορία, σε στιγμές όπου έχετε την εντύπωση ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Να μην λησμονείτε τον Περικλή, ο οποίος στον επιτάφιο είπε κάποτε και το δανείστηκε αργότερα και ο ύμνηστος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι. Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η πατρίδα για εσάς, αλλά ρωτήστε ο καθένας τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε για αυτή. Και για εσάς, πατρίδα, αφού ζείτε και προκόβετε στις ΗΠΑ, είναι η ομογένεια. Είναι και η ομογένεια, αν θέλετε. Επίσης, μην απογοητεύεστε όταν βλέπετε ότι δεν σας εκπροσωπούν ίσως τόσο καλά όσο θέλετε κάποιοι παράγοντες. Δεν έχει σημασία. Ο καθένας από εσάς πρέπει να κάνει το χρέος του. Ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει το χρέος του. Και μια και είναι αυτές οι μέρες, να θυμίσω για τον καθέναν από εσάς αυτό που έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όταν τα στρατεύματα του Ιμπραήμ σάρωναν την Πελοπόννησο, όταν οι περισσότεροι οπλαρχηγοί του αγώνα δεν τολμούσαν να σταθούν αντίκρι στον φοβερό Αιγυπτιώτη πολέμαρχο, εκείνος έμεινε σταθερός στον αγώνα. Και όταν οι καπετανέοι του είπανε: «Πάμε, καπετάνιο, να φύγουμε από εδώ. Πάμε, όλοι φεύγουνε», αυτός είπε: «Όλοι μπορεί να φεύγουν όταν έρχεται η βαρύ χειμωνιά, αλλά ως πουργητισμένοι». Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στον συνάδελφο, στον καλό συνάδελφο Πανίκο Παναγιώτου, διευθυντή του περιοδικού Εσείς εκτός των άλλων, ο οποίος έχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν καλεσμένο του, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου, Παντελή Ηλιάδη. Ναι, Αντρέα, εδώ στο στούντιο είναι, όπως είπες, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, ο κύριος Παντελής Ηλιάδης, ο οποίος θα μας μιλήσει τόσο για τη συμμετοχή των κυπριακών οργανώσεων, όσο και για τη συμβολή της Κύπρου στον αγώνα στο ξεσηκωμό των Ελλήνων του 1821. Να μην ξεχνάμε ότι ιστορικά, διαχρονικά, ο Ελληνισμός είναι ενιαίος και αδιέρωτος και η Κύπρος έδωσε πάντα τη συμβολή της στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας. Και καλείται σήμερα, καλεί ολόκληρον τον Ελληνισμό να βοηθήσει την Κύπρο, να βοηθήσει τον λαό της Κύπρου που βρίσκεται σε ημικατοχή. Κύριε Ηλιάδη, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στο πρόγραμμά μας και θα θέλαμε και τη δική σας σκέψη, τη δική σας άποψη σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αγαπητέ Πανίκο, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ απόψε σε αυτή τον τηλεμαραθώνιο. Πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ τόσο το Εθνικό Ελληνικό Κανάλι όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Μίζωνος Νέας Υόρκης και όλους τους συντελεστές που συμμετέχουν στο να πραγματοποιηθεί και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί εν ώψη της παρέλασης που πρόκειται να γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε ιστορικά, το ξεσήκωμα του γένους εναντίον των Τούρκο ξεκίνησε από το εξωτερικό, δηλαδή από τον απόδημο Ελληνισμό. Η φιλική εταιρεία που δρούσε στην Οδυσσό, στις παρευξήνιες περιοχές και στα Βαλκάνια ήταν οι Έλληνες που ζούσαν εκτός της Ελλάδας. Επομένως, ο ρόλος του απόδημου Ελληνισμού ιστορικά πάντα ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο και πάντα έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στην πορεία, στην εξέλιξη των εθνικών ζητημάτων. Επομένως, αυτή η προσπάθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μίζωνος Νέας Υόρκης που πραγματοποιείται με την παρέλαση της ερχόμενης Κυριακής είναι ένα μέρος όλης αυτής της προσπάθειας και μια ενέργεια που αντανακλά όλο τον δυναμισμό, όλη την ενέργεια, όλη την λεβενδιά, όλη την περηφάνεια που νιώθει ο απόδημος Ελληνισμός για την Ελλάδα.
από αυτή την προσπάθεια οπωσδήποτε δεν μπορούσε να λείψει η Κύπρος. Είναι γνωστό σε όλους ότι η Κύπρος, ο Κυπριακός Ελληνισμός... Που ήταν επίσης τουρκοκρατούμενη τότε. Ακριβώς. Πάντα ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Σε όλους τους αγώνες του γένους, οι Κύπροι έδιδαν πάντα το παρόν τους και οι αγώνες ήταν κοινοί. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά τον ξεσηκωμό της 25ης Μαρτίου 1821, τέσσερις μήνες μετά, όταν έγινε ο ξεσηκωμός και στην Κύπρο, ο Πασάς, ο οποίος ήταν ο τοποτηρητής του Σουλτάνου στην Κύπρο, κρέμασε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και όλους τους προκρήτους, συμπεριλαμβανομένου και των αρχιερέων του νησιού. Επομένως, αυτή η κοινή πορεία του ελληνισμού αντανακλάται και είναι και ιστορικά δεμένη, αλλά και συμπορεύεται στο μέλλον. Δεν μπορούσαν επομένως και τα κυπριακά παρικιακά σωματεία, συνδέσμοι και οργανώσεις να απουσιάζουν από αυτή την προσπάθεια. Και την ερχόμενη Κυριακή, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής, η οποία είναι η ομοσπονδία που κάτω από την ομπρέλα της οποίας δραστηριοποιούνται, βρίσκονται μάλλον όλα τα κυπριακά σωματεία και στην Αμερική. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα παρελάσει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής με συμμετοχή πάνω των 20-25 συνδέσμων συλλόγων και οργανώσεων. Θα υπάρχει κάποιος ανώτερος επίσημος φέτος από την Κύπρο? Σίγουρα οι προξενικές, η πρέσβησα είναι εδώ. Οπωσδήποτε θα βρίσκομαι εγώ. Ο πρέσβης κύριος Νικολαίδης από την Ουάσιγκτον θα έρθει επίσης. Μέχρι τώρα που μιλούμε δεν έχω υπόψη μου αν θα έχουμε κάποιο εκπρόσωπο σε υπουργικό επίπεδο. Αλλά οπωσδήποτε θα ξέρουμε πριν την παρέλαση. Κύριε Πάντε, Ηλιάδη, είναι γνωστό ότι η Κύπρος σήμερα περνά ίσως τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της, της νεότερης ιστορίας της, εν όψη και της ενταξιακών διαπραγματεύσεων, εν όψη όλης της διαδικασίας που καταβάλλεται εδώ και χρόνια για την επίλυση του Κυπριακού. Μια έτσι σύντομη προσωπική σας εκτίμηση. Τι περιμένετε, ποια ελπίδα και αν υπάρχει ελπίδα? Ελπίδα οπωσδήποτε πάντα πρέπει να υπάρχει και πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε. Ποτέ δεν πρέπει να απεμπολίσουμε τα δίκαιά μας και ποτέ δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από τις αρχές πάνω στις οποίες είναι βασισμένος ο αγώνας που διεξάγουμε. Είναι γεγονός ότι η Κύπρος διέρχεται τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης της ιστορίας. Πραγματικά η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Η τουρκική αδιαλλαξία έχει κορυφωθεί. Ο Τουρκοκύπριος Ραούφ Ντεκτάς δεν δέχεται να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν δεν αναγνωριστεί ως αρχηγός του παράνομου κράτους που εκπροσωπεί. Αυτό που θέλει δηλαδή, θέλει να ενογνωριστεί το ψευδοκράτος ως ξεχωριστή κρατική οντότητα. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ουδέποτε θα αναγνωρίσουμε τα τετελεσμένα που δημιούργησε η εισβολή και η κατοχή και ουδέποτε θα δεχτούμε η βία να δημιουργήσει δίκαιο. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Κύπρος είναι ο αδύνατος και ο μικρός. Επομένως, δεχόμαστε πολλές πιέσεις. Ακόμα και για τους ρωσικούς πυράβλους S-300. Και αυξάνονται οι πιέσεις, ειδικά τελευταία σήμερα γνωστοποιήθηκε ότι ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Κλειρίδη με την οποία τον καλεί να ακυρωθεί η αγορά των ρωσικών πυράβλων. Το ίδιο είχε κάνει πριν λίγες μέρες και ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι οι πιέσεις ακόμα ασκούνται προς την ελληνική κυπριακή πλευρά αντί προς την τουρκική. Πολύ σωστά τα λέτε. Αυτό όμως δεν εμποδίζει από το να ασκήσουμε ως ανεξάρτητο και κυρίαρχος κράτος το δικαίωμά μας να ενισχύσουμε την άμυνά μας, διότι ένα πράγμα που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι είναι η Κύπρος που βρίσκεται υπό κατοχή, είναι οι Κύπροι που εμποδίζονται να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους, είναι η Κύπρος που δεν έχει πολεμική αεροπορία, ούτε και πολεμικό ναυτικό. Επομένως,
αυτό που μας μένει είναι να ενισχύσουμε την άμυνά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε το νησί και τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, είναι γεγονός ότι η αγορά αυτού του οπλικού συστήματος έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις, τις οποίες όμως είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε, διότι στις αντιδράσεις που δημιουργούνται υπάρχει και η απάντηση. Υπάρχει η πρόταση του Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη για αποστρατικοποίηση της νήσου. Την πρόταση αυτή για αποστρατικοποίηση την έχει κάνει εδώ και αρκετά χρόνια και την έχει επαναλάβει και την επαναλαμβάνει συνεχώς και ακόμα και την περασμένη εβδομάδα την επανέλαβε και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κασουλίδης όταν ο Σουηδός Υφυπουργός Εξωτερικών επισκεπτόταν την Λευκωσία. Για όσους ανησυχούν για την έλευση των πυράβλων στην Κύπρο, οι πιέσεις πρέπει να στρέφονται όχι προς την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά προς την Τουρκία, η οποία δεν έχει παρά να δεχτεί την πρόταση για αποστρατικοποίηση της Κύπρου και επομένως οι πυράβλοι δεν θα υπάρχει λόγος να βρίσκονται στην Κύπρο. Μια άλλη επιλογή επίσης είναι να αρχίσουν οι διακοινωτικές συνομιλίες, να σημειωθεί μια ουσιαστική πρόοδος για επίλυση του προβλήματος, του κυπριακού προβλήματος, που θα καταστήσουν την τοποθέτηση των πυράβλων στην Κύπρο ανενεργό και ανεφαντικημένο. Κύριε Ηλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε οι προοπτικές του Κυπριακού να είναι αισιόδοξες μέσα από την άρνηση του Ντεχτάς, μέσα από την άρνηση της Τουρκίας, να υπάρξουν κάποιες ευίωνες προοπτικές του Κυπριακού, γιατί επιτέλους πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το πρόβλημα. Ο ελληνισμός συρρυκνώνεται συνεχώς και ελπίζουμε η Κύπρος να μην είναι ακόμα μια χαμένη πατρίδα. Ποτέ δεν θα δεχτούμε και ποτέ δεν θα αφήσουμε, αγαπητέ Πανίκο, η Κύπρος να καταντήσει μια άλλη χαμένη πατρίδα. Και ακριβώς κλείνοντας αυτό το μήνυμα, θα ήθελα να καλέσω τους πάντες, μικρούς και μεγάλους, την ερχόμενη Κυριακή να βρεθούν στην παρέλαση, λεβέντικα και με περηφάνεια, να παρελάσουν στην Πέμπτη Λεωφόρο και να δείξουμε σε όλους τη λεβεντιά που φωτίζει τον απόδημο ελληνισμό, την περηφάνεια που νιώθουμε το να είμαστε Έλληνες και να δείξουμε σε όλους την δύναμη και την παρουσία του απόδημου ελληνισμού. Αυτά τα λίγα, σας ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Πανίκο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον τηλεμαραθώνιο και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η παρέλαση της ερχόμενης Κυριακής θα είναι άλλη μια επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μύζωνος Νέας Υόρκης. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, πριν εκατοντάδες χρόνια, όταν ο ελληνισμός αγωνιζόταν εναντίον των Τούρκων, στην Ελλάδα σε αρκετές περιοχές λειτουργούσαν κρυφά σχολεία. Πριν λίγες μέρες, αν θυμάστε, σε αυτό το βήμα φιλοξενήσαμε μια δασκάλα, τη Γιαννούλα Βασιλείου, που δίδασκε για 24 χρόνια ελληνικά γράμματα στην κατεχόμενη Καρπαζία, στο κατεχόμενο Ριζοκάρπαζο. Σήμερα λειτουργεί δυστυχώς μόνο ένα σήμερα ελληνικό κρυφό σχολείο στο Ριζοκάρπαζο με 35 μαθητές και 577 σκλαβωμένους Έλληνες που επιμένουν να μένουν στη γη τους, επιμένουν να κρατάνε ζωντανή τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους. Είμαστε λίγο μακριά, ίσως ξεχνάμε μερικές φορές, ίσως βλέπουμε κάποια προβλήματα ξενικά προς εμάς και είναι προβλήματα της ίδιας της ύπαρξής μας, της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας, της προοπτικής μας σαν ελληνισμός σε αυτόν τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα κάποιοι Έλληνες δίνουν τη δική τους μάχη, το δικό τους αγώνα για ελευθερία, για απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας τους. Την Κυριακή λοιπόν στην Πέμπτη Λεωφόρο είναι μια ελπίδα για να προβάλλουμε ξανά αυτά τα θέματα που μας καίνε, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν σαν έθνος, σαν ομογένεια, αλλά και για να δώσουμε στις νέες γενιές της ελληνοαμερικανικής κοινότητας κάποια ερεθίσματα, κάποια μηνύματα, κάποια στοιχεία που διέπουν τον ελληνισμό, κάποια στοιχεία που συνθέτουν όλη αυτή την ταυτότητα που ονομάζεται ελληνισμός Ελλάδα. Θα περάσουμε στη νομική για να μας δώσει καινούργια ονόματα με νέες εισφορές και θα είμαστε και πάλι μαζί και μην ξεχνάτε να σχηματίζετε τους αριθμούς
των τηλεφώνων που βλέπετε στην οθόνη σας για να συνεισφέρετε με τον δικό σας τρόπο όσα μπορεί ο καθένας για την οικονομική ενίσχυση της παρέλασης. Νομικής ακούμε. Ευχαριστώ, Πανίκο. Φίλοι, τώρα όσοι δεν προλάβατε να τηλεφωνήσετε, τώρα είναι ευκαιρία. Στα τηλέφωνα που δείχνουμε στην οθόνη, 726-0900, 626-6200, τώρα που δεν έχουμε συνέντευξη ή τραγούδια, είναι ευκαιρία να μας τηλεφωνήσετε. Όσοι προσπαθήσατε πριν και ήταν οι γραμμές απασχολημένες, τώρα είναι ευκαιρία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα ονόματα που έχουν προσφέρει τώρα τελευταία. Μάρθα Γιωργότα, $50. Η επιχείρηση O&A Restaurant Equipment and Sales, $100. Η Ηλία Ματσούκας, $30. Παρασκευή Καβάλα, $100. Η Άννα Μπαρκά, $20. Ο κύριος και η κυρία Κώστας Γκάρης, $50. Μία ανώνυμη προσφορά από το Φλάσινια, $20. Και η Μαρία Βασιάδη, $20. Ευαγγελία Σκαμάγου, $20. Ο κύριος Γιάννης Γαβαλάς, $100. Και η Ελένη Γαβαλά, $100. Το Penny's Beauty Parlor, $50. Η οικογένεια Παναγιώτης και Ρένα Κοκκινάκους, $100. Σταύρος Μουστακάκης, $20. Ηρακλής Μαράγκος, $50. $30 από τον Αντώνη Δασκαλάκη και από τον Διονύση και την Τίνα Αντζουλάτου. Ο Σύλλογος Βαβύλων Χίου, ο πρόεδρος μας πήρε τηλέφωνο και προσφέρουν $200. Η Λέιν και Βίβιεν Ευαγγέλου, $50. $50 επίσης από το Μάσπεφ του κυρίου Νίνου και το ΠΑΟΚ Fan Club, $100. Ελευθέριος Τσογαρόπουλος, $50. Το Queen's Garment, $150. Δημήτρης Μοσχάγος, $50. Η οικογένεια Πάνος και Χρυσάνθη Ζαφυρίδη, $50. Μία ανώνυμη προσφορά από το Woodside Fund, φαντάζομαι, $30. Και $30 επίσης από την κυρία Σοφία Παναγοπούλου. Γιώργος Μαρινάλας. Είμαι σίγουρη ότι θα μας πάρει τηλέφωνο, γιατί δεν τα βγάζουμε τα γράμματα της κοπέλας. Τζορτζ Μαρινάκης και η οικογένεια, $50. Και το Mediterranean Foods από το Τζαμέικα, του Γιώργου και του Πίτ, $150. Τζορτζ Καραφίδας, $100. Και τώρα συνεχίζουμε με την ανάγνωση και άλλων εισφορών από τον συνάδελφο Νίκο Αγγελίδη. Νίκος, ακούμε. Η ενίσχυση της παρέλασης. Έχουμε λοιπόν $30 από την οικογένεια. Ναι, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο από ό,τι με ενημερώνουν μέσα από το τηλεχειριστήριο του σταθμού. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στα $26.930 από διάφορες εισφορές. Να διαβάσουμε τα ονόματα των ατόμων που συνέσφεραν για την οικονομική ενίσχυση της παρέλασης. $30 από την οικογένεια Χάρη Αρτόγλου, από τον Σύλλογο Θημιανών Χίου Αγία Ερμιώνη έχουμε το ποσό των $200. Βασιλική Τοσούλα, δεν βγάζουμε το επώνυμο Βασιλική και Τοσούλα, $30. $50 από τον Ματθαίο και την σύζυγό του Τσαβαλού. $50 από τον Κώστα Μπαμπούση. $25 μια ανώνυμη προσφορά από το College Point. $100 Βασίλειος Κουφάρας για τον Σύλλογο Θεοτόκου Θεολόγος. Θεοτόκος Θεολόγος. Μουσείο Χίου η κίνηση. Λοιπόν, για το Μουσείο Χίου η κίνηση της Θεοτόκου. Για να βάλω και μια ευχάριστη νότα εδώ, είναι λίγο λάθος γραμμένα. Εσείς το γράψατε? Η κίνηση με ήτα, γιώτα, έψιλον, γιώτα, λάθος. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Όχι εσύ. Εντάξει. Δεν σε βλέπει τώρα, δεν ξέρω σε ποιο μιλάω κόσμο, δεν πειράζει. Λοιπόν, $100 Κώστας και Μαρία Καβύρη, $50 ο Ανδρέας Παπαλεοντίου και η σύζυγός του. Ανδρέας Σταυράκης, $25, ο Πίτερ Ντάλλας, $25, $50 Μέρι Χρυσκαραφυλίδου. Χρυσκαραφυλίδου. Μεγάλο όνομα αυτό. Παναγιώτης Μακρύδης, $100, $50 ανώνυμη προσφορά από το Bayside. Marmaro Time, $100, $50 από το Ξενοφόντα Πάπα, $50 ανώνυμη προσφορά από το Brooklyn, $100 από την οικογένεια Αναστάση Μπαγουλάτου από την Κορώνα, $50 από τη Μαρία και τη Βιργινία Καμπούρα, $250 από τον Νικόλαο και τον Μιχάλη Διαμαντή από την εταιρεία
μάλλον από το εστιατόριο Clinton Diner που βρίσκεται στο Μάσπεθ. Ο Διονύσης Μαλιαγρός προσφέρει το ποσό των 50 δολαρίων. Φίλες και φίλοι, να επαναλάβουμε ότι μέχρι στιγμής έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 26.930 δολαρίων. Και ενώ βρισκόμαστε περίπου, η ώρα είναι 9, και βρισκόμαστε περίπου στο... Θέλουμε ακόμα 3 ώρες για να λήξει το τέλεθον, ο τηλεμαραθώνιος αυτός του σταθμού μας. Τώρα μου δώσανε ένα καινούριο χαρτί, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το κόλλημα πριν. 28.180 δολάρια είναι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί. Παραλαμβάνουμε, 28.180 δολάρια, θέλουμε 3 ώρες και 10 λεπτά για να τελειώσει ο τηλεμαραθώνιος. Πράγμα που δείχνει ότι σε αυτό το, τον χρόνο που εναπομένει μπορούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα χρήματα για να βοηθήσουμε περισσότερο στην επιτυχία της διοργάνωσης, της οικονομικής διοργάνωσης τουλάχιστον για την παρέλασή μας. 28.180 δολάρια και βλέπετε στην οθόνη σας τους αριθμούς 726, 0900 και 626, 6200. Αριθμοί τους οποίους πρέπει να σχηματίζετε τώρα στο καντράν του τηλεφώνου και να τηλεφωνείτε για να βοηθήσετε και εσείς την προσπάθεια. Ανάκη, ο Ανδρέας Χαϊδής είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του σταθμού μας. Ναι, μετά τον χαμό, τον άδικο χαμό του φίλου μας, του Ίγκορ Ράνιετς. Είναι αυτός που ανέλαβε να βγάλει, όπως λέμε, το φίδι από την τρύπα, και δεδομένων και των τηλεφωνημάτων συγχαρητηρίων που δεχόμαστε για την ανανέωση του προγράμματος, νομίζουμε ότι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Να ευλογήσουμε και τα γένια μας. 28.180 δολάρια, Ντένις Μαλιαγρός, είπαν 50 δολάρια, Νικόλαος και Μάικλ Διαμαντής από το Clinton Diner, 250 δολάρια. Μαρία και Βιργινία Καμπούρα, 50 δολάρια. Η Φρόσο, το επώνυμο δεν το βγάζει, 25 δολάρια, 50 δολάρια από τον Γιάννη Σιδέρη, 100 δολάρια από τον Αλέξανδρο και τον Γιάννη Φωτιάδη, 50 δολάρια από τον Μικρούλη, μόλις 2,5 ετών, Παράσχο Ψυχούλα. Ψυχούλα όνομα και πράγμα, Μικρούλης. 10 δολάρια από την, μια ανώνυμη προσφορά, προλάβαμε και δεν είπαμε το όνομα, από το White Stone, 50 δολάρια από τον κύριο και την κυρία του, τον κύριο Παύλο Μελίδη, από την Αστόρια, 100 δολάρια από τον Νικόλαο και την Κωνσταντίνα Λιμπεράτου. Μαρία, και αυτός που βλέπετε είναι, θυμάστε στο προηγούμενο τέλεθον είχαμε πει για έναν φαντάρο ο οποίος θα πήγε να υπηρετήσει την πατρίδα, πήγε, γύρισε, να το σπάλει, είναι ο Γιώργος Κόκκινος. 100 δολάρια από τον Νικόλαο και την Κωνσταντίνα Λιμπεράτου, 50 δολάρια από τη Μαρία και, και την Δημητρία Μανολάκη, να και άλλα παιδιά που εργάζονται εδώ στις κάμερες, Καρμέλο Ρούσο, 100 δολάρια, 50 δολάρια ο Άγγελος Παρίσης, 50 δολάρια η οικογένεια Παρδαλίδη, 50 δολάρια ο Χρήστος και η Έφη Κοσμά, 40 δολάρια μια ανώνυμη προσφορά από την Αστόρια, 100 δολάρια από την Ελληνική Αγορά, 50 δολάρια από την Λίλιαν Ιωάννου, 25 δολάρια από τη Γιανούλα Νικολάου, 30 δολάρια ανώνυμη προσφορά από την Αστόρια, 50 δολάρια από τον Αλέκο και την Νίκη Σκούρτσι, από τον Μπέριτς του Μπρούκλιν, 50 δολάρια από τον Αρτέμι και την Καλλιόπη Χριστάκη, 40 δολάρια από τον Κώστα Πατίκογλου, 100 δολάρια από την Σίλβια Κάρμα, από το Bayside, 50 δολάρια από την Ευαγγελία Θεοχάρη, μια ανώνυμη προσφορά 30 δολαρίων έρχεται από την Αστόρια, στη μνήμη του άντρα και του γιού της είναι η παράκληση, η θερμή παράκληση, να αναφέρουμε στην ανάγνωση αυτού του ονόματος που φυσικά είναι ανώνυμο, 50 δολάρια από τον Θανάση Περάκη από το Bayside, 25 δολάρια από τον Κώστα Καρμητρό, ή Κυρμήτρο, κάπως έτσι. Πέτρος Λιμπουρίδης, 50 δολάρια, 25 δολάρια από τον Κυριάκο και την Ελένη Δημήτρη από την Αστόρια. 50 δολάρια από τον Σπύρο, 50 δολάρια από τον Σπύρο Γιαννότσο, 10 δολάρια από την Δέσποινα Μακρύ. 100 δολάρια στη μνήμη του Παναγιώτη Κασάπη, του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης και του Αντιπροέδρου, του πρώην Αντιπροέδρου Διακουμή και Λαράκου, προσφέρει ο Νίκος Δοξακόπουλος, ενεργός τέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 30 δολάρια από τον Δημήτρη Παναγιώτου, ίσως να είναι και μακρινός συγγενής του Πανίκου Παναγιώτου. 50 δολάρια από τον Κωνσταντίνο και την Σταυρούλα Παναλάκου από τον Μπρούκλιν. Φίλες και φίλοι, να δώσουμε μια ζωντάνια τώρα στο πρόγραμμά μας, να δώσουμε μια ζωντάνια στο τηλεμαραθώνιο. Πρέπει εσείς, τηλεφωνώντας το 626-6200 και στο 726-0900, να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή, να γίνετε ένα μαζί με εμάς που δουλεύουμε σήμερα εδώ πέρα. Αφιερώνουμε αυτή την Κυριακή για να πετύχει η παρέλασή μας, η παρέλαση όλων των Ελλήνων, η παρέλαση όλων των ομογενών. Τα τηλεφωνήματα δικά σας είναι αυτά που θα δώσουν την ενίσχυση. Οι αριθμοί μας είναι σχηματισμένοι και τους βλέπετε πάνω στην οθόνη της τηλεόρασής σας. 626-6200 και 726-0900.
Αυτή τη στιγμή οι γραμμές δεν είναι όλες κατηλημένες, κάτι που έπρεπε να είναι, διότι η ώρα είναι 9 παρά 10, είναι ώρα οπωσδήποτε αιχμής, τηλεοπτικής αιχμής, είναι όπως λένε εδώ οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι prime time για την τηλεόραση, $28,180 δίπλα. Ακριβώς από εδώ που βρίσκομαι εγώ, εδώ είναι ο χώρος στον οποίο συντάσσουμε τις ειδήσεις μας. Εδώ βρισκόμαστε κάθε μέρα. Εδώ είναι το εργαστήριο το δικό μας. Ακριβώς δίπλα είναι το περιοδικό ΕΣΥ και δίπλα βρίσκεται ο Δημήτρης Καστανάς. Περνάμε λοιπόν στο Δημήτρη. Να συνεχίσω εγώ μέχρι να βάλει το μικρόφωνο ο Δημήτρης. Έτοιμος. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα από ό,τι ακούτε φίλες και φίλοι με το μικρόφωνο του Δημήτρη Καστανά. Θα προσπαθήσουμε αυτό το πρόβλημα να το ξεπεράσουμε και να ξαναβγεί πάλι στην οθόνη σας, πάλι στον αέρα ο Δημήτρης Καστανάς. Αυτά τα προβλήματα είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή όπως παρακολουθείτε είναι ζωντανή. Υπάρχουν φυσικά ορισμένες ατέλειες, δεν μπορεί να είναι τίποτα τέλειο. Προσπαθούμε όμως και πιστεύουμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε παρουσιάσει κάτι καλό. Ακούγαμε. Αυτό φυσικά. Ναι, τώρα Δημήτρη, ακούστηκες. Ναι, αυτό ναι. Φυσικά. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη. Ναι, ναι. Να περάσουμε λοιπόν. Λοιπόν, φίλοι, ξεκίνησα να λέω πως τα χρήματα που έχουν μαζευτεί μέχρι στιγμής, 28.000 και μερικά κατοστάρικα, δεν είναι αρκετά για τις ώρες που έχουμε, που βρισκόμαστε εδώ σχεδόν. Μετά από ένα δεκάλεπτο θα έχουμε συμπληρώσει 5 ώρες. Δηλαδή έρχεται κάπου στις κοντά στις $6,000 η ώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε ό,τι μπορείτε. Μέχρι 12 η ώρα θα σας παιδεύσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό και σπάμε με τραγούδια. Επίσης έχω μία ευχάριστη είδηση να σας ανακοινώσω. Επικοινώνησε μαζί μας ο αντιπρόσωπος της Χαρούλας Αλεξίου, ο Κώστας ο Κατζόγλου. Πώς γνωστόν τώρα τον Απρίλη μήνα, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, η μεγάλη καλλιτέχνητα, η Χάρης Αλεξίου, θα ήταν κοντά μας. Ανευλήθησαν όμως οι παραστάσεις που είχε να δώσει εδώ στην Αμερική. Και πάμε στο Μάη μήνα, γύρω στα μέσα Μαΐου, 14 Μαΐου νομίζω, αν δεν με απατάει μνήμη, θα είναι εδώ η Χάρης Αλεξίου, η οποία και αυτή θέλοντας να συμμετέχει σε αυτό το τηλεμαραθώνιο που είναι για την ενίσχυση εθνικής μας παρέλαση, μου δίνει δώρο τον τελευταίο της χρυσό δίσκο και μου λέει κάνε ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, έχοντας το χρυσό δίσκο, μιλάμε για πραγματικό χρυσό δίσκο, με τα τελευταία της τραγούδια, τις ωραίες τις επιτυχίες της Χαρούλας Αλεξίου, απεφάσισα να τον δώσω σε αυτόν που θα δώσει απόψε, από τις 4 η ώρα που άρχισε το τηλέφωνο μέχρι τώρα, τα περισσότερα χρήματα. Αυτός που θα στείλει τα περισσότερα χρήματα θα πάρει, και θα τον δείξουμε και εδώ στην τηλεόραση ποιος θα είναι, το χρυσό δίσκο της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία το κάνει δώρο στο αποψινό τέλεθον που γίνεται για την εθνική μας παρέλαση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά της μεγάλης καλλιτέχνητας, της Χάρης Αλεξίου, που θα βρίσκεται κοντά μας 14 Μαΐου. Επίσης, θα υπάρχουν και 10 εισιτήρια, δηλαδή για 5 ζευγάρια, και τα εισιτήρια αυτά θα δοθούν σε 5 άτομα που θα είναι αμέσως μετά το χρυσό δίσκο. Δηλαδή, αυτοί που θα πλησιάζουν, θα έχουν μάλλον τα 5 μεγαλύτερα ποσά, θα πάρουν και από 2 εισιτήρια για το ρεσιτάλ της Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, πώς θα το ξέρετε αυτό? Θα σας ανακοινώσουμε τα ονόματα και τα πάντα, από ό,τι ξέρετε, είναι πεντακάθαρα εδώ. Λοιπόν, όποιος στείλει απόψε το μεγαλύτερο ποσό θα πάρει χρυσό, το χρυσό μάλλον δίσκο, επαναλαμβάνω, της Χάρης Αλεξίου με τα τελευταία της τραγούδια. Ας περάσουμε όμως μέσα τώρα στο στούντιο, που βρίσκεται ο Πανίκος Παναγιώτου. Πανίκο, έρχομαι σε σένα. Παιδιά, αρχίζω. Ναι, Δημήτρη. Πανίκο, έρχομαι σε σένα. Ναι, Δημήτρη, εδώ και πάλι στο στούντιο. Μαζί μας είναι 3 φιλοξενούμενοι, 3 δραστήριοι Έλληνες που συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο για την πραγματοποίηση της εθνικής παρέλασης την ερχόμενη Κυριακή. Πρώτα είναι ο κύριος Γιάννης Χελιώτης, ο υπεύθυνος της Οικονομικής Επιτροπής, ένα ευαίσθητο πόστο που θα μας δώσει αρκετές πληροφορίες γύρω από τα οικονομικά της παρέλασης. Είναι ο κύριος Ντίνος Ράλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για μια σημαντική εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή,
εδώ στη Νέα Υόρκη. Θα μας ενημερώσει σχετικά τι θα είναι αυτή η εκδήλωση και ποιοι θα λάβουν μέρος και πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Και είναι ένας ζωγράφος που με το δικό του τρόπο, αν και δεν είναι Έλληνας, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για την πραγματοποίηση της παρέλασης. Είναι ο κύριος Καμίλ Κιούπικ, ο οποίος βρίσκεται απόψε εδώ μαζί μας. Θα μας τον παρουσιάσει ο κύριος Ράλης, θα μας μιλήσει γιατί είναι απόψε εδώ και με ποιον τρόπο συνεισφέρει στην εθνική μας παρέλαση. Ας ξεκινήσουμε. Καλωσορίσατε, κύριε, στο πρόγραμμά μας. Welcome. Και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Χελιώτης είναι ο υπεύθυνος της Οικονομικής Επιτροπής. Ποιο είναι το κόστος, κύριε Χελιώτη, της φετινής παρέλασης, τι θα στοιχήσει? Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχουμε για τη φετινή παρέλαση ανέρχεται στις 180.000 δολάρια, τα οποία ελπίζουμε να τα συγκεντρώσουμε από το τέλεθον που κάνει απόψε η εκπομπή σας. Ευχαριστούμε ο σταθμός σας πάρα πολύ. Από τα λαχεία που εκδίδει η Ομοσπονδία και τα πουλάμε έξω. Από τα λευκόματα, από διάφορα fundraising meetings που είχαμε συγκεντρώσει σε διάφορα μέρη, στο Long Island, στο Manhattan, στο New Jersey. Από αυτά συγκεντρώσαμε πάνω από 15.000 δολάρια. Επίσης από τις δωρεές που δίνουν τα σωματεία, μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, Μίζωνος Νέας Υόρκης, και καθώς επίσης από τους διάφορους δωρητές της Ομοσπονδίας, που είναι εύποροι Έλληνες, οι οποίοι δίδουν ποσά πάνω των 500 δολαρίων. Όλα τα ποσά είναι πρόσδεκτα, ακόμα και αν είναι ένα δολάριο, το οποίο προέρχεται από έναν ομογενή ή έναν φιλέλληνα, φίλο των Ελληνοαμερικανών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παρέλαση που προετοιμάζουμε αυτή τη χρονιά. Κύριε Χελιώτη, είπατε περίπου 180.000 θα στοιχήσει η παρέλαση. Δώστε μας περίπου τους βασικούς τομείς που θα ξοδέψετε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, πού ξοδεύονται τα περισσότερα χρήματα, σε ποιους τομείς? Όπως προανέφερα, αυτός είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος προϋπολογισμός είναι ένα estimate, το οποίο έβγαλε η Επιτροπή Παρελάσεως με βάση τα έξοδα που είχαμε ξοδέψει τις προηγούμενες χρονιές. Οι κυριότεροι τομείς των εξόδων θα ανέφερα ότι είναι η φιλοξενία των ευζώνων και άλλων επισήμων που έρχονται από την Ελλάδα, η εκδήλωση που διοργανώνει η Ομοσπονδία στο Plaza Hotel, που είναι πριν από την παρέλαση. Αυτή η εκδήλωση είναι κατά κάποιο τρόπο σχετικά ακριβή. Οι σημαίες, οι ελληνικές, οι αμερικάνικες, τις οποίες μοιράζει η Ομοσπονδία στην τελευταία πανεμογεννιακή εκδήλωση δωρεάν. Οι εξέδρες, οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, οι μπάντες που θα περανήσουν κατά τη διάρκεια της παρελάσεως, τα διάφορα permits, η εκδήλωση που θα γίνει για τη μαθητιώσα νεολαία στο Queen's College τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Όλα αυτά είναι στον προϋπολογισμό της παρελάσεως. Επίσης έχουμε έξοδα για τις διαφημίσεις που γίνονται, έξοδα για την εκτύπωση διαφόρων διαφημιστικών κειμένων, διάφορες αφίσες που βγάζει η Ομοσπονδία έξω για την ενημέρωση της ομογένειας, αλληλογραφία, γραμματόσημα, έκτακτα τηλεφωνήματα, βοήθεια, έκτακτη βοήθεια από άτομα που βοηθούν τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για τη διεκπαιρέωση όλης της αλληλογραφίας. Σε όλα αυτά τα έξοδα είναι μέσα στον προϋπολογισμό για την παρέλαση. Κύριε Χελιώτη, ξεκινώντας το φετινό ταμείο για τη φετινή παρέλαση, πόσο ήταν το ποσό και πόσο ποσό έχετε μέχρι τώρα? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε με 263 δολάρια. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον αριθμό. Έχουμε καταθέσει στο Ταμείο της Ομοσπονδίας μέχρι την Παρασκευή 52.000 δολάρια περίπου. Δεν έχω συμπεριλάβει τα έσοδα στις 52.000, τα οποία προέρχονται από τα λευκόματα που ανέρχονται περίπου τις 18.000 δολάρια. Επομένως, σας υπολείπεται ένα σημαντικό ποσό. Υπολείπεται ένα πολύ σημαντικό ποσό και ελπίζουμε ότι η Ομογένεια θα μας βοηθήσει θετικά σε αυτή μας την προσπάθεια, η οποία γίνεται για το καλό του ελληνισμού, για το καλό της Ομογένειας, για το καλό των παιδιών μας και για το καλό των εγγονιών μας. Αυτοί οι αριθμοί παράλληλα υποδηλώνουν και κάποια αδυναμία μέχρι τώρα της οργανωμένης ομογένειας να έχει ένα μόνιμο ποσό που να μπορεί
να μην χρειάζεται κάθε χρόνο αυτή η ταλαιπωρία και αυτή η προσπάθεια η συνεχής για τη συγκέντρωση χρημάτων. Αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Διάφορους ομογενειακούς κύκλους, πολύ ομογενείς, αναφέρονται ίσως στην ανάγκη δημιουργίας κάποιου μόνιμου ταμείου, αυτό που καλούμε endowment fund εδώ στην Αμερική, από το οποίο θα υπάρχουν ποσά κατατεθειμένα σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε μία τράπεζα, και από τους τόκους αυτού του ταμείου θα πληρώνονται τα λειτουργικά, τα έξοδα της παρελάσεως που θα γίνεται κάθε χρόνο στην Πέμπτη Λεωφόρο. Σίγουρα ιδέες υπάρχουν αρκετές, εύκολες στην αντίληψη, τουλάχιστον να είναι εύκολες και στην πραγματοποίηση, και αυτό είναι η ελπίδα όλων. Να περάσουμε στον κύριο Ράλλη να μας μιλήσει για την εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Τι εκδήλωση είναι και πώς μπορεί να λάβει μέρος η Ομογένεια. Ναι, αγαπητέ κύριε Πανίκο. Πρώτον θα ήθελα να πω μία έκφραση την οποία διάβασα σε ένα περιοδικό από ένα παιδί γεννημένο εδώ Ελληνόπεδο, το οποίο γνωρίζετε όλοι, τον κύριο Ζούβελο, ο οποίος έγραψε σε ένα περιοδικό μία φράση, και θα ξεκινήσω από εκεί τη συζήτησή μας. Ο κύριος Ζούβελος, όπως ξέρετε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέτυχε να φωτογραφηθεί το Empire State State Building με τα ελληνικά χρώματα και επίσης και το Flossie Meadow Park φέτος. Ο κ. Ζούβελος είπε ότι αγγλικά, και θα το πούμε και αμερικάνικα, «We are all ambassadors of our heritage and religion», το οποίο λέγει ότι όλοι μας είμαστε πρεσβευτές της εθνικής μας προελεύσεως και της θρησκείας μας. Βασιζόμενος σε αυτό, πήρα κι εγώ, βέβαια το θάρρος το έχουμε χρόνια, αλλά πήρα κι εγώ εντολή να προσπαθήσω να οργανώσω κάτι διαφορετικό φέτος, κατόπιν βέβαια υποδείξεως της Επιτροπής Παρελάσεως και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων. Οργανώνουμε την εκδήλωση αυτή, η οποία θα γίνει στις 27, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ακριβώς 12 το μεσημέρι, στο Bowling Green Park, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Downtown Broadway, μπροστά στο κτίριο 26 Broadway. Αυτή η εκδήλωση οργανώνεται με μια μικρή επιτροπή, και θέλω να ευχαριστήσω και τα ονόματα της επιτροπής δημοσίως, διότι πραγματικά εργαστήκαν μαζί, και θα σας πω και τα αποτελέσματα σύντομα, τον κύριο Αντώνη Κανελόπουλο, τον κύριο Αντώνη Βασιλόπουλο, βέβαια και με τη συμπαράσταση του Chairman της Παρελάσεως, τον αγαπητό μου φίλο που τον εκτιμώ και τον αγαπώ, τον κύριο Ηλία Τσεκερίδη. Τι ακριβώς πετύχαμε στο Bowling Green? Πριν 3 χρόνια άρχισε μία εκδήλωση εκεί, με συμμετοχή των ευζώνων από την Ελλάδα, να γίνει να υψώσουμε την ελληνική σημαία, συνάμα και την αμερικάνικη. Οι εύζωνες μεν να υψώσουν την ελληνική σημαία και τμήμα από την αστυνομία να υψώσει την αμερικάνικη σημαία, το οποίο έγινε πριν 2 χρόνια. Φέτος και πέρσι έγινε, αλλά δείχνουν εύζωνες. Το τι πετύχαμε περισσότερο φέτος είναι το γεγονός ότι προσπαθούσαμε 2 χρόνια να δοθεί στην Ομογένεια η ευκαιρία να πραγματικά να δώσουμε μία γεύση του πολιτισμού μας στους φίλους μας Αμερικανούς, και το πετύχαμε μέσα στην καρδιά του Bowling Green, στο Broadway, στο Wall Street Area. Τι είναι αυτό το γεγονός? Εκτός από την εκδήλωση που θα γίνει χάρσης της σημαίας μας, θα έχουμε και το τιμητικό άγημα από την αστυνομία φέτος να ψώσουν την αμερικάνικη σημαία. Μετά από την τελετή, ομιλήτρια εκείνη τη μέρα θα είναι the keynote speaker, θα είναι Congresswoman Carolyn Maloney. Συνέχεια, μετά από την εκδήλωση αυτή, έχουμε πάρει την άδεια από το Police Department, το οποίο προσπαθούσαμε 2 χρόνια, και αυτή είναι εδώ η άδεια, ότι θα κλείσουμε 2 λωρίδες στο Broadway, ανεβαίνοντας από το Bowling Green προς την κατεύθυνση του Δημαρχείου, του City Hall, με τη συνοδεία της
φιλαρμονικής που πολύ γενναιόδωρα μας προσέφερε φέτος η Ομοσπονδία Σαμίων, αυτή την ωραία μπάντα, το πούμε κατά κάποιο τρόπο, η οποία θα είναι μαζί μας και στις εκδηλώσεις στο Bowling Green στις 12 το μεσημέρι. Συνάμα έχουμε... Και σε αυτή την πορεία μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ομογενής να λάβει μέρος. Οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι η κατάληξή μου, ότι στο πρόγραμμα παρελάσεως θα είναι η φιλαρμονική των Σαμίων, θα είναι οι Τσολιάδες, με τη συνοδεία από αστυνομικούς με μοτοσυκλέτες, οι οποίοι θα μας συνοδεύσουν μέχρι το City Hall, και εκεί θα παρελάβει η Ομοσπονδία το Proclamation από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Αλλά θέλω να συμπληρώσω ότι επίσης η κυρία Σκάλα θα μας παρουσιάσει ένα ωραίο χορευτικό στην καρδιά του Bowling Green, μέσα στο Broadway, το οποίο θα είναι κλειστό, ένα ωραίο χορευτικό να παρουσιάζει κάτι με το theme της 25ης Μαρτίου. Συνάμα θα έχουμε και 20 παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο Φλόσιν, από το σχολείο, που πολύ πρόθυμοι ηθήνοντες εκεί μας θέλουν, με διάφορες στολές, εθνικές στολές από όλη την Ελλάδα, και θα είναι ως τιμητική φρουρά γύρω στους ιστούς των δύο σημαίων της Αμερικής. Ο χρόνος μας πιέζει, ναι. Να μιλήσουμε και λίγο με τον Mr. Κιούμπι. Why are you here? Well, that's a great pleasure for me and magnificent honor, because to me that we owe so much to Greek, to Greece, the culture. See, and I'm always, to me, the next century is got to be the Greek century, because if it, they have to go back to the art, they have to back to the philosophy, to love to each other. And I hope, especially you Greeks, I hope you're going to be very generous today and donate as much as you can to keep this magnificent community alive. Where are you from? Well, I'm Czech originally, but I've been here many, many years. I escaped from the communists in 1948, so I've been... Ο κύριος Ράλης μπορεί να μας μιλήσει σε συντομία για αυτή την προσπάθεια και τη συνεισφορά του κύριου Κιούπη. Και εδώ βλέπουμε έναν αξιόλογο πίνακα. Μαζί μας έχουμε ένα ωραίο πίνακα, ο οποίος είναι original pastel, τον οποίο έχει ετοιμάσει ο κύριος Κιούμπικ. Αυτός ο πίνακας, και θα έχουμε και άλλο δεύτερο πίνακα, ο οποίος θα παρουσιάσουμε στο Bowling Green τη Δευτέρα, το οποίο παρουσιάζει, εδώ ο πίνακας αυτός, παρουσιάζει την παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ο δεύτερος πίνακας θα παρουσιάζει τους εύζωνες και το αστυνομικό, την αστυνομία Νέας Υόρκης, όταν υψώνουν τη σημαία στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Θέλαμε ως Επιτροπή να συνεισφέρουμε οικονομικά και στην Επιτροπή Οικονομικών, διότι χρειάζεται πραγματικά ενίσχυση. Και ο κύριος Κιούμπικ μας έκανε μία τεράστια πρόταση, την οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε στην Ομογένεια, ότι αυτοί οι δύο πίνακες θα είναι περιουσία της Ομοσπονδίας. Δεν θα βγουν άλλοι δύο, θα είναι the only originals, οι μόνοι δύο. Αλλά συνάμα θα έχουμε και κάποιες, τα οποία είναι αριθμημένα, υπογεγραμμένα από τον κύριο Κιούμπι, τα οποία θα διαθέσουμε στην Ομογένεια για $250 τον πίνακα, ο οποίο θα φέρει ένα μεγάλο κέρδος, τεράστιο κέρδος για το ταμείο αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης Χελιώτης στην Ομογένεια. Εδώ λοιπόν είναι μια αξιόλογη προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια και στον κύριο Κιούμπικ και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλω, αν θέλετε, να προσθέσετε κάτι σε συντομία, μήπως ο κύριος Χελιώτης, μια έκκληση προς την Ομογένεια σαν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Θα ήθελα να πω δύο σκέψεις εγώ με τη σειρά μου. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ράλης και ο κύριος Κιούμπικ είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι κάτι θετικό. Το Bowling Green, η εκδήλωση στο Bowling Green είναι η κορυφαία εκδήλωση της Ομογένειας σχετικά με την εθνική μας παρέλαση και την εθνική μας ανεξαρτησία, γιατί θα έχουμε μία ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους Αμερικανούς συμπολίτες μας το τι σημαίνει η παρέλαση για μας και στην καρδιά του Wall Street, που είναι το κέντρο, το χρηματοοικονομικό κέντρο του κόσμου, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία θετική διαφήμιση για τον ελληνισμό. Θα παρακαλούσα όλους τους ομογενείς να λάβουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση.
επίσης να προσπαθήσουν να κλείσουν όσο το περισσότερο όσοι μπορούν πίνακες για να τηλεφωνήσουν στον κύριο Ράλλη στην Ομοσπονδία για την αγορά από τους πίνακες που θα ετοιμάσει ο κύριος Κιούμπικ. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ απόψε το χρωστάμε σε αυτούς τους πρόγονούς μας, τους ήρωες που 177 χρόνια πριν θυσίασαν τη ζωή τους για να κρατήσουν τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, την ορθοδοξία μας. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Ομογένεια είναι να παραβρεθεί ισίσομη και ενωμένη στην Πέμπτη Λεωφόρο. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Ομογένεια είναι να προσφέρει το δολάριό της όσο μπορεί ο καθένας σύμφωνα με τη δύναμή του για να βοηθήσει να κάνουμε μια ωραία παρέλαση για να παρουσιάσουμε τον ελληνισμό στους Αμερικανούς συμπολίτες μας. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο αυτή η εκδήλωση, η εκδήλωση της Εθνικής Παρέλασης, που είναι ένας θεσμός για εμάς τους Ελληνοαμερικανούς, να παραμείνει, να γίνεται κάθε χρόνο όσο μπορούμε να το κάνουμε καλύτερος και να παραμείνει για τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και ελπίζουμε η προσπάθειά σας να βρει ανταπόκριση από την Ομογένεια, ώστε την ερχόμενη Κυριακή να έχουμε μια μεγάλη παρέλαση για τον ελληνισμό που θα είναι αντάξια και των δικών σας προσπαθειών αλλά και της ελπίδας και των οραμάτων όλης της Ομογένειας. Ο τηλεμαραθώνιος, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται για την οικονομική ενίσχυση της παρέλασης. Όπως είδαμε εδώ, ένας ξένος ζωγράφος έχει εμπνευστεί από την Ελλάδα, έχει εμπνευστεί από τους αγώνες του ελληνισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά και η μοναδική. Πάρα πολλά χρόνια ξένοι καλλιτέχνες, διανοούμενοι, φιλόσοφοι εμπνέονται από τους αγώνες του ελληνισμού για ελευθερία, για δικαιοσύνη. Σε αυτούς τους αγώνες καλόμαστε και εμείς σήμερα με το δικό μας τρόπο να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε. Εδώ ο τηλεμαραθώνιος συνεχίζεται. Εδώ γίνεται μια ακόμα προσπάθεια για την οικονομική ενίσχυση της Εθνικής Παρέλασης που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Όσοι δεν έχετε τηλεφωνήσει μπορείτε να το πράξετε, να σχηματίσετε τους αριθμούς που βλέπετε στην οθόνη σας και να προσφέρετε όσα μπορεί ο καθένας. Τα έξοδα όπως διαπιστώσατε είναι πάρα πολλά, ακόμα το ταμείο της Ομοσπονδίας χρειάζεται να ενισχυθεί πάρα πολύ για να μπορέσει και η Ομοσπονδία να αντεπεξέλθει αυτού του μεγάλου έργου, αυτής της μεγάλης προσπάθειας που δεν είναι προσπάθεια ατόμων, δεν είναι προσπάθεια μόνο της αυτής που αποκαλούμε οργανωμένης ομογένειας, είναι προσπάθεια όλου του ελληνισμού και κυρίως για να δώσετε ελπίδες στις νέες γενιές, στα παιδιά. Θα περάσουμε στον Ανδρέα Αναγνώστου και θα είμαστε και πάλι μαζί. Ανδρέα, σε ακούμε. Πανίκο, σε ευχαριστώ και πάλι κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Σκητάλης σε μένα σε αυτό το τηλεμαραθώνιο του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού Αμερικής, ο οποίος σήμερα έχει και έναν και μόνο στόχο. Πώς θα γίνει δυνατότερη, καλύτερη, αρτιότερη, πιο εντυπωσιακή η εθνική μας παρέλαση. Όπως είπαν πολύ σωστά οι προηγούμενοι συνομιλητές του συναδέλφου και διευθυντή του ΕΣΥΣ, Πανίκου Παναγιώτου, το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να προσφέρετε τον οβολό σας. Επαναλαμβάνουμε, όχι για την Ομοσπονδία, όχι για την οργανωμένη ομογένεια, αλλά για την εθνική μας παρέλαση. Κοντά μου για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην κατεύθυνση αυτή ακριβώς που αναζητούμε, το πώς θα ενισχυθεί και θα γίνει καλύτερη παρέλαση, δύο άοκνοι εργάτες της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, αλλά κατά βάση της οργανωμένης ομογένειας. Δύο άνθρωποι αυτού που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ακούραστοι εργάτες, εθελοντές. Εκ δεξιών μου ο κύριος Γεώργιος Καλύβας, μεσίνιος στην καταγωγή, ο οποίος έχει επιφορτιστεί, κύριε Καλύβα, έχετε επιφορτιστεί με ένα πολύ σημαντικό έργο. Είσαστε ο υπεύθυνος για το λαχείο, για τη λαχιοφόρο που κάνει η Ομοσπονδία για την παρέλαση. Και δίπλα του ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο φίλτατος Γιάννης Ζαμπάτης, κεφαλήνας στην καταγωγή, από την Κεφαλονιά, χρόνια μέλος του ΕΝΟΥ και άνθρωπος ο οποίος έχει στενή σχέση με την Ομοσπονδία. Αυτή τη στιγμή είστε αναπληρωτής ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, κύριε Ζαμπάτη. Είστε επίσης πάντα μέλος του ΕΝΟΥ, όπως είπα. Και πέρσι ήσασταν για μία ακόμη φορά, στα τόσα χρόνια που ασχολείστε με την Ομοσπονδία, υπεύθυνος του Ταμείου της Παρελάσεως. Συγχωρέστε με, κύριε, αν ξεχνάω κάποιο τίτλο σας. Είσαστε και δύο χρόνια στα Ομογενειακά. Καλώς ορίσατε στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα. Επιτρέψτε μου, κύριε Ζαμπάτη, να ξεκινήσω με τον μεσίνιο Γεώργιο Καλύβα, επειδή έχει την ευθύνη του λαχείου. Πώς πάμε με το λαχείο? Με το λαχείο πάμε πολύ καλά, μπορώ να πω. Όπως κάθε χρόνο έχουμε εκδώσει 10.000 λαχεία με πάρα πολύ καλά δώρα, τα οποία είναι ταξίδια στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε διαθέσει πάνω από 8.000 λαχεία στους διαφόρους οργανισμούς μας, σωματεία, κοινότητες και στους άοκνους εργάτες που πάντα δουλεύουν για την παρέλασή μας.
άρχισαν από την περασμένη εβδομάδα να μου επιστρέφουν τα πολυθέντα λαχεία και μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει και έχουμε καταθέσει στο ταμείο της παρέλασής μας πάνω από 8.700 δολάρια. Σημαντικό νούμερο. Πιστεύω, ναι, τα πιο πολλά θα έρθουν αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί είναι και η ημερομηνία παραδόσεως από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή της παρέλασης που θα μου παραδώσουν όλα τα λαχεία. Και εύχομαι να είναι όλα πουλημένα όσα έχουμε δώσει έξω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και φαντάζομαι φίλοι και φίλες θα συμφωνήσετε, αφού αυτό αφορά και εμένα και εσάς και οποιονδήποτε, και φαντάζομαι και ο φίλτατος Γιάννης Ζαμπάτης θα συμφωνήσει, μέσα στην πολυχιλιετή ιστορία μας ως Έλληνες σε αυτόν τον πλανήτη που διακονούμε τον πολιτισμό, Γιάννη Ζαμπάτη, το εμπόριο, τις τέχνες, τα γράμματα, ένα από τα πράγματα που μας χαρακτηρίζει ως φιλή είναι να είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, έτσι δεν είναι? Και πάντα περιμένουμε τον απομηχανή Θεό που είχαμε στην αρχαία τραγωδία. Με την εμπειρία που έχεις, Γιάννη, χρόνια, ειδικά με τα οικονομικά, πρέπει να πω για την Ομογένεια ότι σε θυμάμαι πέρσι από τη θέση του ρεπόρτερ με αγωνία κάθε Πέμπτη να κοιτάς νούμερα κτλ. Να συγκεντρώσεις το ποσό. Είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η Ομογένεια σε ό,τι αφορά την προσφορά της προς την Ομοσπονδία για την παρέλαση? Πρώτα, Αντρέα, θέλω να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω εσάς, τον κύριο Καστανά, το Στέσιο, που μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με την Ομογένεια, να μπούμε μέσα στα λίβερο, μέσα στο σπίτι τους, να δουν και να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται, άσε που περισσότερος χρόνο ξέρει ακριβώς. Όσον αφορά με την πολιετή πείρα που έχω γύρω από τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και ειδικά της παρελάσεως, χρειάζεται αγώνας. Ομολογουμένως χρειάζεται αγώνας και πάντοτε, όπως είπες προηγουμένως, περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Πάντοτε την τελευταία στιγμή. Φέτος πώς πάμε? Φέτος μπορώ να πω ότι με την προχθεσινή πανομογενική που έγινε στο Crystal Palace, είμαι υπέρ αισιόδοξος. Υπήρχαν νούμερα, μπορώ να πω, πολύ καλύτερα από τα πέντε της περασμένης χρονιάς. Πιστεύω ότι η Ομογένεια θα ανταποκριθεί όπως πάντοτε. Και όπως είπα προηγουμένως, την τελευταία εβδομάδα τα περισσότερα χρήματα μπαίνουν στο ταμείο της παρέλασης. Φίλες και φίλοι, οι συνομιλητές μου από σεμνότητα, τόσο ο Γιώργος Καλύβας όσο και ο Γιάννης Ζαμπάτης, δεν πρόκειται να το πούν βέβαια. Φανταστείτε όμως ότι αυτοί το δικό τους το χρέος απέναντι στον ελληνισμό το κάνουν. Αφήνουν τα σπίτια τους, αφήνουν τη βολή τους και την ξεκούρασή τους, γιατί το να είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά στην Ομογένεια δεν είναι μια αμοιβόμενη θέση βέβαια, ούτε στοχεύεις πουθενά, παρά στο να βοηθήσεις, στο να εκπροσωπηθεί καλύτερα ο ελληνισμός στο εξωτερικό. Ο καθένας από εσάς ας σηκώσει το τηλέφωνο στο 7-26-09-900 ή στο 6-26-6-200 και ας δώσει ό,τι μπορεί για την παρέλαση. Αν θέλετε, για τον ελληνισμό, για την καλή εικόνα του ελληνισμού σε 7 ημέρες, στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν, οι Αμερικανοί ή οι ξένοι, αν θέλετε, δεν θα ξέρουν ποιος παρελάβνει, αν μιλάω για ομοσπονδίες ή λόγους σωματείας, θα λένε οι Έλληνες, the Greeks, έτσι δεν είναι, κύριε? Ασφαλώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που προσφέρει ο σταθμός του κ. Καστανά. Εμάς, η προσπάθειά μας πάντα θα είναι να παρουσιάσουμε μια παρέλαση άξια του ελληνισμού, και σε αυτό χρειαζόμαστε τη χρηματική βοήθεια των Ομογενών, οι οποίοι πιστεύω θα ανταποκριθούν σε αυτό. Ο Γιώργος Καλύβας, που ακούσατε να προτρέπει αυτή τη στιγμή την Ομογένεια, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμπειρία με την οργανωμένη Ομογένεια. Χρόνια, κύριε Καλύβα, είστε στην Πανμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής, ήσασταν στέλεχος, είσαστε στο Σύλλογο Μεσσηνίων Αριστομένης. Πρώην πρόεδρος. Και είστε και πρόεδρος κάποτε. Το συμπέρασμά σας είναι, για να δώσουμε έναν τόνο, ότι χρόνο με το χρόνο η Ομογένεια κρατάει ψηλά το λάβαρο του ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τα ελληνικά θέματα και την παρέλαση? Πιστεύω ακράδαντα ναι, και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, και σαν Έλληνας προτρέπω όλους τους ομογενείς Έλληνες της Μητροπολιτικής περιοχής να έλθουν στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Εύχομαι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή μέρα. Θα κάνουμε, πιστεύω, την πιο καλύτερη παρέλαση των τελευταίων χρόνων. Γιάννη Ζαμπάτη, είναι ευκαιρία να ρωτήσω, με την εμπειρία που έχεις αλλά και με το γεγονός ότι και ως άνθρωπος αλλά και ως κεφαλήνας δεν φίδεσαι στόχων και λόγων όταν πρέπει να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα. Γίνεται πάρα πολλής λόγος για την νεολαία. Την νεολαία τη βλέπεις χρόνο με το χρόνο να συνεχίζει να ανταποκρίνεται στον ίδιο βαθμό σε ό,τι αφορά την παρέλαση και τα εθνικά θέματα, ή βλέπεις με την πάροδο του χρόνου να υπάρχει, αν θέλεις, μια διαφορία και μια αφομοίωση?
Ανδρέα, μου έθεσες δύσκολο ερώτημα. Τους φίλους ρωτάς τα δύσκολα. Ας θέλω να πιστεύω και ας εύχομαι ναι. Εύχομαι ναι. Αλλά δεν το βλέπω τόσο. Okay. Αξίζει όμως να δώσουμε τη μάχη, συμφωνείς? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Η μάχη θα δοθεί τώρα και πάντοτε και από τώρα και σε 100 χρόνια θα γίνεται η μάχη συνεχώς. Προτρέπω τους φίλους, τους γνωστούς, τους άγνωστους, όλους να σηκώσει το τηλέφωνο. Ό,τι μπορούν, δεν έχει σημασία, από ένα δολάριο και το ένα δολάριο βοηθάει. Οπωσδήποτε η παρέλαση πρέπει να γίνει και θα γίνει η παρέλαση. Και θα γίνει, πιστεύω, με μεγαλύτερη λαμπρότητα που γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι γίνεται πάντοτε λίγο καλύτερα. Αυτό θα... Ήθελα για του λόγου τη τηλεοπτική οικονομία να κάνω ένα αλλάξ, βέβαια, όλε τι ερωτήσει. Και ήθελα να πάω στον κύριο Καλύβα, αλλά είναι ευκαιρία τώρα να μείνω σε σένα, Ιωάννη Ζαμπάτη, και να ρωτήσω το εξή. Επειδή γίνεται πολλή λόγο για τα έξοδα που έχει παρέλαση, για να καταλάβει ο κόσμο, γιατί δυστυχώ ένα από τα φαινόμενα τη φυλή μα είναι και η καχυποψία μα. Και να καταλάβει ο κόσμο που πάει κάθε δολάριο. Δεν είναι προ Θεού ανάγκη να αναφέρουμε όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αλλά. Τι στοιχίζει η παρέλαση, δηλαδή πού πάνε τα πολλά χρήματα που ξοδεύουμε, έτσι αναφορικά, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πληρώνει, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη βολή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ταμεία, αλλά πληρώνει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τα λέμε, δώστε χρήματα για την παρέλαση, έτσι. Πολλά χρήματα πηγαίνουν για τους μπάντες. Μπράβο. Που έρχονται από την Ελλάδα. Που οπωσδήποτε. Και όταν λέμε χρήματα, για μην παρεξηγηθεί κάποιο, μιλάμε για την παραμονή των ανθρώπων. Για τον... Την παραμονή δεν πληρώνει αυτό. Φυσικά. Το όνομα του Θεού. Πού θα μείνουν, τι θα φάνε. Μείνουν, τι θα φάνε, η διακίνησή τους. Αυτά περισσότερο. Και μιλάμε για μπάντες, επίσης θα το ξεκαθαρίσω για την ομογένεια, κύριε. Μιλάμε για μπάντες πολυμελείς. Ας πούμε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πέρσι τα 50 άτομα, νομίζω, η Φιλαρμονική Καλαμαριά. 50 άτομα, έχουν έρθει και 100 άτομα. Έχει φιλικά από την Κέρκυρα, έχει έρθει την μπάντα Κερκύρα. Πάνε εκεί χρήματα. Πηγαίνουν μετά, νομίζω, τώρα από σχάρη που θα έρθουν οι Εύζωνες. Τα έξοδα παραμονή του και ταξίδια. Τα έξοδα παραμονή. Δεν είναι χρήματα λοιπόν που σε καμία περίπτωση εσείς έχετε διατελέσει, εντωμεταξύ είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχετε διατελέσει και ταμεία της παρέλασης αλλά και ταμεία της Ομοσπονδίας. Δεν πάνε χρήματα της παρέλασης στο Ταμείο της Ομοσπονδίας για άλλα, για λειτουργικά έξοδα ή κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Να σας πω κάτι, ότι όταν θα μείνουν χρήματα, αν θα μείνουν χρήματα από την παρέλαση, οπωσδήποτε Ταμείο Παρέλασης και Ταμείο Ομοσπονδίας είναι το ένα και το αυτό είναι. Όταν δεν έχουμε λειτουργικά έξοδα, μιλάμε, όταν δεν έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα, οπωσδήποτε, εφόσον έχουν μείνει χρήματα από το Ταμείο της Ομοσπονδίας, οπωσδήποτε πρέπει να πληρώσουμε. Όχι, είναι σαφές αυτό και δεν μας παρεξηγεί κανείς, γιατί αλίμονο. Τι να κάνει η Ομοσπονδία μετά, να γυρίσει πίσω ένα δολάριο, δεν γίνεται αυτό. Άλλωστε, όπως είπαμε και πολύ σωστά, κύριε Καλύβα, φαντάζομαι θα συμφωνείτε, εθελοντική είναι η προσφορά, ασφαλώς, που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς, και μην ξεχνάν οι ομογενείς ότι πάντα υπάρχουν πολλά και αρκετά έξοδα. Το ξενοδοχείο που γίνεται η συγκέντρωση μετά την παρέλαση, μας διαθέτουμε ένα αρκετά χρηματικό ποσό. Άδειες, διάφορα. Έχουμε, αν αναλύσουμε και δίνουμε οικονομικό απολογισμό μετά την παρέλαση κάθε χρόνο, εκεί αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα έσοδα και τα έξοδα. Οι ομογενείς μπορούν εκεί να δουν ακριβώς πού, από πού μαζέψαμε χρήματα, πόσα μαζέψαμε και πού τα διαθέσαμε ασφαλώς. Ειδικά για το λαχείο, κύριε Καλύβα, αν θα έπρεπε να προτρέψετε κάπως τους ομογενείς, τι θα θέλατε να τους πείτε για την αγορά του λαχείου, που αποκλειστικά έσοδα πάνε αποκλειστικά στην παρέλαση? Ασφαλώς. Έχουμε ακόμη 8 μέρες για το λαχείο. Μπορούν σε όλες τις εκδηλώσεις της ομογένειας την εβδομάδα που μας έρχεται να αγοράσουν λαχεία. Δεν είναι ότι θα βοηθήσουν μόνο την Ομοσπονδία ή την ελληνική μας παρέλαση αυτή τη χρονιά, αλλά έχουν και την ευκαιρία ίσως να κερδίσουν και ένα από τα πολλά ταξίδια με επιστροφής που έχουμε για την Ελλάδα και πλέον πάρα πολλά δώρα. Μόνο και μόνο να αγοράζοντας το λαχείο για να κερδίσουν κάτι, αξίζει τον κόπο να αγοράσουν τα λαχεία. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίστε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού Αμερικής, στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας, στο 726-0900, στο 626-6200. Επαναλαμβάνω, κάθε προσφορά σας έχει μεγάλη σημασία. Η πραγματική δύναμη του ελληνισμού της Αμερικής δεν είναι οι ενδεχομένως προβεβλημένοι, λιγότερο προβεβλημένοι παράγοντες της ομογένειας. Η πραγματική δύναμη του ελληνισμού είναι στο καθένας από εσάς. Και αν κάποιοι έχουν σημαντική θέση στην οργανωμένη ομογένεια, το οφείλουν στη βάση άλλωστε. Ο καθένας από εμάς, η δύναμη του είναι ο αδερφός του, ο συμπατριώτης του, ο Έλληνας.
Φαντάζομαι, κύριε Ζαμπάτη, με την εμπειρία που έχετε στους συλλόγους, θα έπρεπε ίσως να σας δώσω το λόγο για να πείτε κάτι απευθυνόμενος στη ραχοκοκαλιά της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, που είναι οι σύλλογοι, τα σωματεία. Αν θα σας έδινα, και ρητορικό ερώτημα, γιατί θα σας το δώσω, αν σας έδινα τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στους συλλόγους, στους προέδρους, στα σωματεία που είναι και μέλη της Ομοσπονδίας, στις κοινότητες, τι θα τους λέγατε, να τους προτρέψετε να σηκώσουν το τηλέφωνο και να βοηθήσουν? Οπωσδήποτε, νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας, διότι αν δεν βοηθήσει η ραχοκοκαλιά, όπως είπατε, αν δεν βοηθήσουν οι συλλόγοι δικοί μας, τα μέλη της Ομοσπονδίας, από πού θα πάρουμε τα χρήματα? Λοιπόν, πάλι παρακαλώ όλους τους συλλόγους, όλα τα μέλη, όλους τους φίλους, όλους τους γνωστούς να σηκώσουν τώρα το τηλέφωνο. Σας παρακαλούμε, τηλεφωνήσατε ό,τι έχετε τη δύναμη και ό,τι μπορείτε. Δεν σας λέμε ένα δολάριο, 5, 10, 20. Όσα έχετε τη δύναμη είναι πρόσδεκτα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσάς κύριε Καλύβα και εσάς κύριε Ζαμπάτη, και σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε δύναμη και υγεία να βγάζετε σε πέρας το έργο που έχετε αναλάβει, γιατί ο καθένας από εσάς είναι ένας, για μένα και πιστεύω για όλους όσους διακονούν αυτό το επάγγελμα, υπηρετούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο καθένας από εσάς είναι ένας μικρός ήρωας, αφού καταφέρνει τη σημαούλα ή τη σημαία του ελληνισμού να την κρατάει ψηλά στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντική ημέρα, 29 Μαρτίου, για όλους εμάς που ζούμε στην ευρύτερη, στη μείζωνα περιοχή της Νέας Υόρκης. Είναι η μέρα όπου ο ελληνισμός, επαναλαμβάνω, ο ελληνισμός και όχι η Ομοσπονδία ή η Συλλογή, ο ελληνισμός της Αμερικής παρελάβει. Σκεφτείτε τους φίλους σας Αμερικανούς, οι οποίοι εκείνη την ημέρα θα έχουν υπόψη τους ή θα δουν ότι οι Έλληνες παρελάβουν. Ας τους εντυπωσιάσουμε, ας τους κάνουν να μας θαυμάσουν, ας τους κάνουμε να μείνουν έκπληκτοι από τα έργα μας. Ας κάνουμε μια δυναμική παρέλαση. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να προσφέρουμε τον οβολό μας για την εθνική παρέλαση. Να σηκώσουμε τα τηλέφωνα, να σηκώσετε τα τηλέφωνα, να πάρετε στα τηλέφωνα που βλέπετε μπροστά σας, στο 726-0900 ή στο 626-6200, και να δώσετε τη δική σας συνδρομή, τη δική σας χορηγία, μικρή ή μεγάλη. Μια χορηγία η οποία θα πάει μόνο και μόνο για τους σκοπούς της παρελάσεως, για να γίνει καλύτερη η παρέλαση. Επίσης, όλοι εσείς που έχετε γονείς, έχετε παιδιά που μεγαλώνουν και γεννηθήκαν και μεγαλώνουν εδώ στις ΗΠΑ και ο καημός σας είναι να τα διατηρήσετε Ελληνόπουλα, θυμηθείτε ότι αυτή η παρέλαση είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να δείξετε στα παιδιά σας την εικόνα της πραγματικής Ελλάδας, την εικόνα της αγνής Ελλάδας που κρατάτε μέσα σας. Επίσης, εσείς οι οποίοι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε σε αυτή τη χώρα και είσαστε Αμερικανοί και Αμερικανοί πολίτες και θέλετε να διατηρήσετε την ελληνική σας ρίζα. Με λίγα λόγια, όλοι, Έλληνες, Ελλαδίτες, Κύπροι, Ελληνοαμερικανοί, θυμηθείτε ότι είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι Έλληνας και για να το διατηρήσεις πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς γι' αυτό. Μιλείτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, η κορυφαία προσωπικότητα όλων των εποχών για κάθε ιστορικό, ανεξαρτήτου φυλής και θρησκείας, η κορυφαία αυτή προσωπικότητα είχε πει κάποτε ότι ευγνωμονώ τις θεοί ότι γεννήθην Έλληνε. Ευχαριστούσε με την ψυχή του τους θεούς που του έδωσαν το προνόμιο, το δικαίωμα να είναι Έλληνας. Άρα, όσοι μπορούμε από εμάς, θα το διατηρήσουμε αυτό και για τις επόμενες γενιές. Αυτά από εμάς προς το παρόν. Σύνδεση τώρα με ένα άλλο στούντιο του Εθνικού Ελληνικού Καλανιού Αμερικής και στον καλό συνάδελφο, τον newscaster του σταθμού, τον Νίκο Αγγελίδη. Αντρέα, ευχαριστώ. Έχουμε φτάσει στις 31.330 δολάρια και ενώ η ώρα πλησιάζει, κοιτάω πάντα πάνω για να βλέπω και το ρολόι, είναι 9.30, έχουμε ακόμα 2.5 ώρες μέχρι να λήξει το τέλεθον. Να πούμε λοιπόν 31.330 δολάρια και να περάσουμε στην ανάγνωση ορισμένων ονομάτων. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει μια προσφορά για το τελευταίο δίσκο, το χρυσό δίσκο της Χάρης Αλεξίου, με τις τελευταίες της επιτυχίες, σε όποιον προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό για την παρέλαση, για την οικονομική ενίσχυση της παρέλασης. Παραλαμβάνουμε το χρυσό δίσκο, το τελευταίο με τις μεγάλες επιτυχίες της Χάρης Αλεξίου, που πάντα παραμένει μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. 30.000 λοιπόν, 31.330, Royal Glass Company, 100 δολάρια, 25 δολάρια από τον Αλέξανδρο Τζότζι, Queen's Roofing, 100 δολάρια. Δείξαμε τα χαρτιά εδώ, από εδώ είναι. Λοιπόν, εντάξει. Βασίλειος Θεοχαράκης, 50 δολάρια. 50 δολάρια από την οικογένεια Γιώργου Ζησιμόπουλου, 25 δολάρια από τη Σουλτάνα Ζουμπούλη. Κάπου μου είχαν δώσει κάτι ορθώσει εδώ πέρα, τις πήρα, κάπου τις έχασα τώρα. Ας πάνε. Πάνε οι ορθώσεις.
Σύλλογος Αγίας Μάμας Αφροδισίων Χίου. Θα το πω τώρα και πήγα, Αγίας Μάμας, 100 δολάρια. 25 δολάρια Άγγελος Μαλάβος, 100 δολάρια Λούις Ευκαρπίδης. Αυτές είναι οι διορθώσεις. Δύο διορθώσεις λοιπόν, Βασίλης και Τασούλα Τσαντίλα. Ελπίζουμε να μην τζαντιστήκατε, 30 δολάρια. Και Σύλλογος Τελοποταμουσίων Χίου από την κίνηση της Θεοτόκου, είναι η προσφορά. Άλλο ένα λάθος όνομα που είχαμε πει νωρίτερα, φίλες και φίλοι, 726-0906-26-6200. Τηλεφωνήστε τώρα για την οικονομική ενίσχυση της παρέλασης. Οι δύο αριθμοί αυτοί ανταποκρίνονται σε 5 τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες δεν τις ακούμε να χτυπούν, δεν είναι όλες ενεργοποιημένες. Δημήτρη. Ναι, δεν ξέρω αν τα πες όλα. Όχι, έχω ακόμα να διαβάσω αρκετές σελίδες. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα για άλλη μία φορά. Μπέλα λίγο. Πιο... Ναι, ναι. Η κάμερα δεν μπορεί να σηκωθεί, γιατί πιο πια. Λοιπόν. Ή εκτός αν έχω παχύνει τόσο πολύ που δεν με χωράει η κάμερα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να υπενθυμίσω πάλι στους φίλους τηλεθεατές αυτό που λίγο πιο πριν είπες, Νίκο. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για σας, για το σπίτι σας, εάν και εφόσον στείλετε ένα ποσό που να είναι το μεγαλύτερο από όσα έχουν συγκεντρωθεί απόψε, για να πάρετε έναν πραγματικό χρυσό δίσκο, τον δίσκο μάλλον θα έλεγα, της Χάρης Αλεξίου με τις τελευταίες επιτυχίες της. Λοιπόν, επίσης στους επόμενους που θα έχουν πάλι μεγάλα ποσά, θα δοθούν 10 εισιτήρια, δηλαδή σε 5 ζευγάρια, 10 εισιτήρια για το ρεστάλ της Χαρούλας Αλεξίου που είναι στις 14 Μαΐου. Νίκο, προχώρησε και μετά πάμε μάλιστα, πάμε ξανά στο στούντιο με τον Ανδρέα Αναγνώστο. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτές τις προσφορές που μας είπε τώρα ο Δημήτρης Καστανάς, που αφορούν όλες την Χαρούλα Αλεξίου. Δημήτρης Βουγιουκλάκης, 500 δολάρια, 100 δολάρια Γιώργος Γκούντας, μια ανώνυμη προσφορά έχουμε, στη συνέχεια 50 δολάρια από τον Παντελή. Αχα. Κατσουλογιαννάκης, συγγνώμη άμα δεν το διαβάσαμε σωστά, Παντελής Κατσουλογιαννάκης, οικογένεια του Ανδρέα Ευστρατίου, προσφέρει 50 δολάρια. Εδώ βλέπουμε ορισμένες από τις κοπέλες που εργάζονται στο σημερινό τηλεμαραθώνιο. Χαμογελούν, φτιάχνουν και τα μαλλιά τους. Βασίλειος και Λούλα Πούλου, 50 δολάρια. Γιώργος Αλεξάνδρου, 40 δολάρια. 20 δολάρια από τον Κωνσταντίνο Ζαγκούλη, 50 δολάρια από τον Γιώργο Ψάχου. Αθανάσιος Λιάμπας, 20 δολάρια. Σταυρούλα και Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, οι οποίες είναι 6 και 4 ετών αντίστοιχα, προσφέρουν από το Woodside 50 δολάρια, η προσφορά βέβαια έγινε από τη γιαγιά και τον παππού. 20 δολάρια από το Διονύση Μαραδέλια. Μαρία Μαριόλη 25, Αλέξανδρος Κερία Καβαλιεράτου, μάλλον από την Κεφαλονιά πρέπει να είναι, 100 δολάρια. Και τώρα έχουμε ένα άλλο όνομα, Διαμαντής Θανάσης, δεν το βγάζω. Γιακουμής, σε πάση περιπτώσει, είναι το επώνυμο, 50 δολάρια. Και εδώ ποζάρουν στο φακό, από ό,τι βλέπετε, οι κοπέλες μας χαιρετούν. Είναι ευχάριστη η δουλειά και η δική μας. 25 δολάρια από την Αργυρό Χουστουλάκη, από την Αστόρια. 20 δολάρια από τον Παναγιώτη Σαούλη. Γιάννη Σικόλα, 100 δολάρια. Άννα και Γεωργία Ξενοφών, 50 δολάρια από το Flashing. Παναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε συγκεντρώσει το ποσό των 31.330 δολαρίων. Μαζί είναι ο Τσάρλι εδώ από τα ηγετικά στελέχη της Εστίας. Μαζί με το Λάκη Τζορτανέλη, μια κοπέλα που τραγουδάει, το όνομά της. Αθηνά. Γεωργακάκου. Αθηνά Γεωργακάκου. Να ξέρω για να το πω αργότερα. Σε λίγο λοιπόν θα παρακολουθήσετε από το στούντιο του σταθμού μας, το μουσικό στούντιο, τον Λάκη Τζορντανέλη, τον γνωστό τραγουδιστή, και την Αθηνά Γεωργακάκου, το πρόγραμμα της Εστίας. Πριν βέβαια θα έχουμε μια συνέντευξη με τον Ανδρέα Αναγνώστου. Άννα και Γεωργίου Ξενοφών είπαν 50 δολάρια, ο Μπόμπι και Μαρία Τσομπάζη 100 δολάρια. Οικογένεια Φιλιππίδη, Άρης Printing, 100 δολάρια. Γεώργιος Καλεμκερίδης, 50 δολάρια. Οικογένεια Μαριασίνη, 50 δολάρια. Οικογένεια Παντελία Φανίτη, 100 δολάρια. Θεόδωρος και Ελένη Βάλλας, έχουν μαζευτεί όλοι εδώ και με πειράζουν, πας περιπτώσει. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί τις προετοιμασίες για το συγκρότημα του
Κοσμικού Κέντρου Εστία, που σε λίγο θα δείτε και εσείς τις οθόνες σας και θα ακούσετε και θα απολαύσετε τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες του προγράμματος. Το τρίο Στούτζες εδώ. Άγγελος και Νικολέτα Κροκίδη, $50. Προσφέρουμε πάντα μια ευχάριστη νότα σε αυτό το τηλεμαραθώνιο, ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία μια φορά το χρόνο έτσι να ξεσκάσουμε και εμείς λίγο, να αφήσουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους, όπως δεν κάνουμε τις καθημερινές που είμαστε κομποδεμένοι με τις γραβάτες και τα κουστούμια μας. Οικογένεια Γιαλοψού, $50 από το Woodside. Παναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, ότι το ποσό είναι 31.000, άμα βρω το χαρτί θα έχει, $31.330 από ό,τι θυμάμαι. Εδώ πολλά χαρτιά, τα μπερδέψαμε. Να περάσουμε τώρα, είμαστε έτοιμοι μέσα. Εδώ ο Γιώργος Μουζακίτης μαζί με τον Τσάρλι. Όπως σας είχαμε πει, τα ηγετικά στελέχη της Εστίας συζητούν διάφορα θέματα. Ποικίλου ενδιαφέροντος. Επαναλαμβάνουμε, $31.330. Βρισκόμαστε στον αέρα, ακούτε και στο background και την φωνή και τα drums εκεί που παίζουν και ετοιμάζονται. Εδώ βρισκόμαστε στους διαδρόμους με ορισμένες άσεμνες χειρονομίες. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα μέσα στο «Είμαστε έτοιμοι» Γιώργο Κωνσταντίνου, τηλεσκηνοθέτης μας, «Είμαστε έτοιμοι», δηλαδή εγώ είμαι που το τραβάω. Κυρίες και κύριοι, ξανά εδώ στο στούντιο των ειδήσεων, όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς εδώ στο Εθνικό Ελληνικό Κανάλι Αμερικής, σε ένα από τα στούντιο για σας του σταθμού μας. Κοντά μου ο Γιώργος Καλούδης, μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων και υπεύθυνος για την έλευση και παραμονή εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, των Ευζώνων, των Τσολιάδων μας, οι οποίοι θα παρελάσουν την Πέμπτη Λεωφόρο. Και δίπλα του, ποιος δεν ξέρει, το Φώτη Γερασόπουλο, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής και Καναδά, μιας ιστορικής οργάνωσης του ελληνισμού. Κύριοι, καλώς ορίσατε και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Θα δοθεί ευκαιρία, πιστεύω, για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί και οι δύο είστε από αυτούς οι οποίοι, όπως λέμε εμείς οι Έλληνες, δίνουν τόνο. Και πρέπει να δώσουμε τόνο, κυρίες και κύριοι, και οι κύριοι που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μου στο στούντιο του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού Αμερικής. Και οι καλλιτέχνες και οι πάντες εργάζονται μόνο και μόνο για ένα σκοπό. Πώς θα γίνει έμεσα, πώς θα γίνει καλύτερη παρέλαση. Ο άμεσος τρόπος για να βοηθήσετε εσείς είναι να προσφέρετε τον οβολό σας. Κύριε Γιώργο Καλούδη, να ξεκινήσω από εσάς, γιατί φέτος με διάλειμμα ενός έτους οι Τσολιάδες έρχονται και έχετε αναλάβει να τους φροντίσετε σε ό,τι αφορά την παραμονή τους εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο δύσκολος αντιλαμβάνεστε εσείς ο ίδιος ότι είναι ο ρόλος αυτός? Είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι είναι μεγάλη υπευθυνότητα για να είσαι μαζί με τους Τσολιάδες, και ειδικά αυτή τη φορά πρέπει να δείξουμε στον ελληνισμό ότι κάνουμε όλα τα πράγματα τέλεια για να έχουμε το δικαίωμα από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, που ποτέ δεν μας λέει όχι, να φέρουμε τους Τσολιάδες στη Νέα Υόρκη. Θα επανέλθω μετά στους Τσολιάδες. Κύριε Φώτη Γερασόπουλε, ως Μακεδόν και ως χρόνια άοκλος εργάτης και εθελοντής σε αυτό που καλούμε οργανωμένη ομογένεια, παρακαλώ πολύ το στίγμα σας προς την ομογένεια η οποία μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, και να το πω και διαφορετικά, πείστε πώς, αν σας ζητούσαμε με τον δικό σας τρόπο να προτρέψετε την ομογένεια να σηκώσει το τηλέφωνο, τι θα λέγατε? Κύριε Αναγνώστη, είναι περιττό να πούμε ότι η παρέλαση είναι η κορυφαία εκδήλωση της ομογένειας και νομίζω πως είναι υποχρέωση ενός εκάστοτε από εμάς να βοηθήσουμε στην ποιοτική αναβάθμιση, στην καλυτέρευση αυτής της παρελάσεως, για να είναι αντάξια με την έδοξη φυλή μας. Παρελάβουμε την ερχόμενη Κυριακή στην Πέμπτη Λεωφόρο για την επέτειο της Εθνικής Πανηγυρισίας μας. Οπωσδήποτε απαιτούνται κάποια έξοδα και θα ήθελα κάθε ένας ομογενής να ανταποκριθεί ανάλογα με τις δυνατότητές του, ώστε να καλυφθούν αυτά τα έξοδα. Αυτό που θα ήθελα να πω πριν πούμε σχετικά για την παρέλαση και για τις σκέψεις που κάναμε φέτος να τη βελτιώσουμε καλύτερα, στην Ομοσπονδία, τόσο η Επιτροπή Παρελάσεως, που τυχαίνει να είμαι και εγώ μέλος, αλλά όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργάζονται όλοι πείρατος, κάθε ένας δηλαδή με το πόστο του, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά τα οποία τους ανέθεσε η Ομογένεια. Εγώ με το χρόνο του λίγου που διαθέτω πηγαίνω κατά καιρούς και βλέπω πράγματι πόσο καλά και πόσο μεθοδικά εργάζονται άπαντες εκεί στην Ομοσπονδία. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα οι ομογενείς σήμερα που ακούνε και που βλέπουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την οργανωμένη ομογένεια, από την Ομοσπονδία, από όλους τους παράγοντες εδώ
παροικίας μας, να συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους, ώστε η παρέλαση να ανταποκριθεί στα τεράστια έξοδα που έχει. Συζητήσαμε πώς θα μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε ποιοτικά για να μπορέσει η παρέλαση να αγαπηθεί και να μείνει αξέχαστη από τον κάθε ένα που έρχεται να την παρακολουθήσει, αλλά και από αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση. Θέλαμε να εκλείψει η ατονία και να υπάρχει ρυθμός και κανονίσαμε φέτος με τις διάφορες μπάντες για να μπορέσουν να δώσουν κάποιο τόνο, ώστε κατά συνέπεια οι παρελάβοντες να παρελάβουν κάπου πιο ζωηρά. Και πετύχαμε ορισμένα πράγματα. Επίσης, το θέμα των καθυστερήσεων φέτος συζητήθηκε πώς θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε, ώστε η καθυστέρηση να μην υπάρχει όπως υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο γίνονται προσπάθειες και κάθε χρόνο η παρέλαση θα γίνει καλύτερα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και λεφτά, χρειάζονται και χρήματα. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ, να παροτρύνουμε τον κόσμο να βοηθήσουν αυτή την παρέλαση χρηματικά, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν και ώστε η παρέλαση να είναι αντάξια των Ελλήνων, αντάξια δηλαδή της ένδοξης καταγωγής μας. Με ειδοποιεί το Master Control ότι πρέπει να κάνουμε μια από τις εναλλαγές που κάνουμε εδώ στο σημερινό τηλεμαραθώνιο, αλλά πριν αφήσουμε αυτό το στούντιο, θα ήθελα πολύ σύντομα, κύριε Καλούδη, πολύ σύντομα να μου πείτε πού θα εμφανιστούν οι τσολιάδες εδώ στη Νέα Υόρκη, για να ξέρει η Ομογένεια. Θα εμφανιστούν. Πέρα από την παρέλαση, βέβαια, στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ναι. Θα εμφανιστούν την Πέμπτη στο Crystal Palace. Θα εμφανιστούν στο Queen's College, θα εμφανιστούν σε κάποιο χώρο στο Brooklyn, μιλάμε για επίσημα, βεβαίως. Και θα εμφανιστούν που θα πάμε το σπουδαιότερο, είναι μια δεύτερη παρέλαση αυτή που γίνεται, και ήθελα να παρακαλέσω τον ελληνισμό, όσοι δεν εργάζονται, θα δουν κάτι το πρωτοφανές, κάτι το ωραίο, θα υψώσουμε τη σημαία την ελληνική, κάτω στο City Hall, και μετά από τη σημαία θα πάνε οι τσολιάδες να κάνουν παρέλαση στο Δημαρχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ανταποκριθείτε. Κύριε Γερασόπουλε και κύριε Καλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και καλή τύχη στο έργο σας, το οποίο αόκνο συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Επαναλαμβάνω, όπως είπα και σε κάποια προηγούμενη συνέντευξη πάλι με στελέχη της Οργανωμένης Ομογένειας, έχετε τις ευχές όλων μας, γιατί δουλεύετε και για μας και για τους εαυτούς σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εμείς, ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ο τηλεμαραθώνιος του Εθνικού Ελληνικού Καλαμιού Αμερικής, που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της παρέλασης, συνεχίζεται. Και η σκυτάλη από εμάς, από το στούντιο εδώ των ειδήσεων, όπου συνομιλήσαμε με τον Φώτη Γερασόπουλο και με τον Γιώργο Καλούδη, στο στούντιο όπου υπάρχουν οι μουσικοί του κέντρου Εστία, ο Λάκης Τζοντανέλη και ο Δημήτρης Καστανάς. Δεν ξέρω αν με ακούνε. Σε ακούμε ασφαλώς. Πάσα στον Δημήτρη Καστανά. Και για να βάλουμε γκολ, έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου, χαίρομαι ιδιαίτερα που στη μουσική μας παρέλαση, για το τέλεθον της παρέλασης, βρίσκονται καταξιωμένοι καλλιτέχνες και συμμετέχουν λίγο πολύ όλα τα κέντρα νυχτερινά, μπουζούκια ή απλώς ταβέρνες που έχουν μουσική, που βρίσκονται εδώ στην Μητροπολιτική Νέα Υόρκη και στην Αστόρια. Έτσι λοιπόν το παρόν το κάνει και η Εστία, αυτό το όμορφο εστιατόριο, το οποίο βρίσκεται σχεδόν για 30 ολόκληρα χρόνια στην καρδιά του Μανχάταν, στους 86 δρόμους μεταξύ Δευτέρας και Πρώτης Λεωφόρου. Το Εστία αυτή τη στιγμή το έχει ένας καταξιωμένος Έλληνας επιχειρηματίας, ο Γιώργος Σάντης, ένας πολύ όμορφος ομογενής, και όταν λέω για ομορφιά μιλά πάντα για ψυχική ομορφιά, διότι η εμφανισιακή ομορφιά περνάει κάποια μέρα και είναι που μένει το μεγαλείο της ψυχής και το έργο που κάποιος έχει φτιάξει. Φυσικά η ψυχή και η καρδιά της Εστίας είναι ο Κώστας, ο Τζεβελέκης ή Τσάρλισα, όπως το έχει κάνει στα Αμερικάνικα, ο οποίος, μην ακούτε Τσάρλ και νομίζετε ότι είναι κανένας γαλαζοαίματος, είναι βλάχος σαν και εμένα από τη Λαμία. Είναι κάπου από το Δομοκό, χωριά της, λοιπόν. Αλλά είναι αριστοκράτης εφερσίματα, ξέρει πώς να φερθεί στον κόσμο, πώς να τον καλοδεχτεί. Αλλά ας περάσουμε τώρα στο καλλιτεχνικό μέρος. Είναι μεγάλη μου χαρά και όντως νιώθω ότι με τιμά η παρουσία ενός μεγάλου καλλιτέχνη που άφησε εποχή στην Ελλάδα και συνεχίζει να γράφει επιτυχίες, είναι ο Λάκη Τζοντανέλη. Λάκη, ειλικρινά χαίρομαι που σε έχω εδώ κοντά μου. Ένας φεστιβαλικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει
πάρα πολλές επιτυχίες. Και φυσικά να ευχαριστήσω τον Μιχάλη, Μιχάλης Ξενοφόντος, στο βιολί. Και την πρώτη φορά που είχε έρθει εδώ τον είπα Μιχάλη Βιολάρη, έτσι Ξενοφόντος. Και ο Γιώργος ο Πανταζόπουλος, που είναι κοντά μας στα keyboards. Λοιπόν, θα απολαύσουμε το Λάκη. Λάκη, θύμισε μάλλον στον κόσμο μερικές από τις επιτυχίες σου. Να τα πω σε τίτλους ή να τα πω σε τραγούδια. Σε τραγούδια θα τα θυμηθούνε. Εντάξει, πες τα σε τραγούδια τότε. Ναι. Λοιπόν, θα τον απολαύσουμε σε 3-4 τραγούδια και παρακαλώ θερμά και ο Λάκης σας παρακαλεί. Τώρα που τραγουδάει ο Λάκης Τζορντανέλη, στείλτε χρήματα, όσο τηλεφωνήστε, πάρτε το τηλέφωνο και πείτε ότι δίνω τόσα. Το έχουμε κάνει και εμείς στην Ελλάδα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ας απολαύσουμε το ωραίο πρόγραμμα. Μαρία Μαγδαλένα, απ' τα περασμένα τίποτα δεν μένει που να νοσταλγώ. Αν σου πω θα μείνω, το ξέρεις θα είναι ψέμα κι εγώ αυτό το ψέμα δεν θέλω να σ' το πω. Ζήσαμε όμορφα εσύ κι εγώ. Ζήσαμε όμορφα έστω και για λίγο καιρό. Μαρία Μαγδαλένα, άδικα ελπίζεις πάνω μου μη χτίσεις όνειρα τρελά. Έτσι είναι η ζωή μου, σαν σύννεφο που τρέχει, αγέρας που δεν έχει τέλος πουθενά. Ζήσαμε όμορφα εσύ κι εγώ. Ζήσαμε όμορφα έστω και για λίγο καιρό. Έτσι είναι η ζωή μου, σαν σύννεφο που τρέχει, αγέρας που δεν έχει τέλος πουθενά. Ζήσαμε όμορφα εσύ κι εγώ. Ζήσαμε όμορφα έστω και για λίγο καιρό. Μαρία Μαγδαλένα, απ' τα περασμένα τίποτα δεν μένει ούνα νοσταλγό, ούνα νοσταλγό, ούνα νοσταλγό. Ας πούμε ένα τραγούδι ακόμα που λέγεται «Πόσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» και έχει γράψει ο Τζίκ Νακασιάν. Και περιμένουμε τηλεφωνά σας. Να μας πάρετε τηλέφωνο οπωσδήποτε για τα χρήματα που πρέπει να προσφέρετε. Thank you.
Ρώτησε μ' αν θες, ψάξε με στο χθες, θα βρεις χιλιά δυο σφάλματα. Μ' άγγιξαν βαθιά κι όμως βιαστικά, είπα ότι είναι ψηλό πράγματα. Πέρασα στιγμές, άλλοτε καλές κι άλλοτε κακές, μα έφτασε. Κι ήρθε η στιγμή που είσαι τώρα εσύ, όλη μου η ζωή δεν σε έφτασε. Κι ήρθε η στιγμή που είσαι τώρα εσύ, όλη μου η ζωή ναι έφτασε. Όσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, για σένα ζω, ξαναζω, με σένα κι ουρανό, θα πλέξω χάντρα τον καημό. Όσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μαζί σου όλα τα ξεχνώ, μαζί σου όνειρο πολλό, πως αγαπώ, πως αγαπώ, πως αγαπώ, πως αγαπώ. Κράτησε μ' αν θες, δίψε μ' αν το χθες, κι από τη ζωή στα βάσανα. Κάνε μ' ό,τι θες, μ' αγάπησε μ' αν θες, κάντε όλα να μοιάζουν θαύματα. Πέρασα στιγμές, άλλοτε καλές, άλλοτε κακές, μα έφτασε. Κι ήρθε η στιγμή που είσαι τώρα εσύ, όλη μου η ζωή δε σε έφτασε. Κι ήρθε η στιγμή που είσαι τώρα εσύ, όλη μου η ζωή ναι έφτασε. Όσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, για σένα ζω, ξαναζω, με σένα κι ουρανό, θα πλέξω χάντρα τον καημό. Όσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μαζί σου όλα τα ξεχνώ, μαζί σου όνειρο πολλό, πως αγαπώ, πως αγαπώ, πως αγαπώ, πως αγαπώ, πως αγαπώ, πως αγαπώ. Θα σου πω το επόμενο μας τραγούδι τελευταίο. Θέλω ακόμη άλλο ένα τραγούδι. Δεν να ακούσουμε, έχουμε για ένα τραγούδι ακόμη βεβαίως. Μακάρι να σε έχουμε όλο το βράδυ εδώ, διότι θα έλεγα λίγο πολύ είμαστε της ίδιας γενιάς, της ίδιας κλάσεως. Λοιπόν, μου θυμίζεις και εμένα ωραίες εποχές, ανεπανάληπτες που δεν νομίζω να ξαναγυρίζουν, αλλά η νοσταλγία, η θύμηση μας κάνει να τη ζούμε ξανά. Ο λόγος που παρεμβλήθηκα ανάμεσα στα τραγούδια σου είναι διότι φίλοι, ναι, ωραίος ο Τζορντανέλη, ωραία τα παιδιά, η μουσική από την Εστία, αλλά κάπου το παιχνίδι δεν παίζεται σωστά, διότι ένα παιχνίδι παίζουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να μαζευτούν χρήματα. Εμείς δίνουμε την καρδιά μας από εδώ, δίνουμε την ψυχή μας και το μόνο που ζητάμε από εσάς να μας δώσετε ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, έχουν σιγήσει όλες οι γραμμές και γι' αυτό παρεμβλήθηκα πάλι για να σας ζητήσω την βοήθειά σας, την οικονομική ενίσχυση για την εθνική μας παρέλαση. Η εθνική παρέλαση είναι υπόθεση όλων μας, φίλοι. Είναι εθνικό χρέος όλων μας. Είναι καθήκον όλων μας. Λοιπόν, βοηθήστε σας, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για τηλεφωνική σιγή. Αν θέλετε να απολαύσετε, άρχισαν τώρα και χτυπάνε και... Εγώ που τραγουδούσα και... Όχι, που τραγουδούσα, σταματήσαν και δεν παίρναν τηλέφωνο. Θα ήταν καλό αυτό. Για όχι, μένα καλό είναι. Όχι, κι όμως είναι. Θα ήθελα και εγώ να κάνω πάλι την παρατηρήση, ναι, ότι αφήστε με, βλέπετε εμένα. Δεν πειράζει.
Με έχετε δει τώρα. Όχι, μπορούν να σε ακούνε. Μπορούν να σε ακούνε, να σε βλέπουν. Εκεί κοντά. Μπορούν να σε ακούνε, να σε βλέπουν. Αλλά εκείνο το οποίο χαίρομαι για την ευαισθησία, για τις ευαισθησίες μάλλον που έχει η Ομογένεια, διότι δεν είναι πρώτη φορά, Λάκη, που κάνουμε τέλεθον. Νομίζω εγώ που πηγαίνω συχνά, έρχομαι βέβαια στην Αμερική, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι, είναι πιο ευαίσθητη από ό,τι είμαστε στην Ελλάδα κάτω. Θα έλεγα... Θα έλεγα, μα είναι, γιατί είναι και... Αυτά κάτι τέτοια γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα, πέφτουν τα τηλέφωνα φοβερά δηλαδή. Είναι και το έχουν δείξει, μιλάμε ανάλογα με, για το σκοπό που γίνεται φυσικά. Όχι ότι... Πρέπει να δείξετε εσείς πιο δυνατοί από ό,τι οι άλλοι που είναι κάτω. Λάκη, θα ήθελα να σου γνωρίσω ότι κάνουμε τέλεθον για τα καρκινοπαθή Ελληνόπουλα και μαζεύουμε 220.000 δολάρια. Λοιπόν, παίζει ρόλο και ο σκοπός. Θα μου πεις, εκεί για τα καρκινοπαθή παιδιά, αφενός είναι παιδιά, αφετέρου είναι για αυτή την επάρατη νόσο, που λίγο πολύ δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει και ένα συγγενή του ή μακρινό ή κοντινό που ασχέτου ηλικίας που να πάσχει από αυτή την επάρατη νόσο. Λοιπόν, βέβαια και η εθνική μας παρέλαση, φίλοι, θα έλεγα ότι πρέπει να έχει επιτυχία την ερχόμενη Κυριακή, διαφορετικά θα είναι και για μας μια εθνική νόσος το να μην κατέβουμε κάτω ή το να μην έχουμε να πληρώσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Και επειδή κάποιος κύριος, και θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, έκανε τηλεφώνημα και λέει θα θέλαμε να μας κάνετε breakdown, το λέω αγγλικά, αμερικάνικα, δηλαδή να μας πείτε ένα-ένα τους στόχους, όχι τους στόχους, συγγνώμη, τους τομείς που θα καλύψετε με τα χρήματα τα οποία σας στέλνουμε από το τέλεθον. Λοιπόν, πολύ ευχαρίστως να σας πούμε, κύριε, αν και εγώ δεν είμαι αρμόδιος, πολύ ευχαρίστως να σας πούμε, είναι πάρα πολλοί τομείς. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση αν είναι 2,50 για, για αυτούς που καθαρίζουν το πάρκο, ή για αυτούς που βάζουν τη μικροφωνική, ή για αυτούς που βάζουν την εξέδρα, ή για το ξενοδοχείο, ή για τα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο εννοώ που γίνεται στην αρχή η δεξίωση, ή για το ξενοδοχείο που θα μείνουν οι εύζωνες. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία αν έχετε αυτή την καλοπροαίρετη περιέργεια, ασφαλώς θα έχετε και την υπομονή να περιμένετε, και πολύ ευχαρίστως η Ομοσπονδία, θα ζητήσω εγώ από την Ομοσπονδία, να μου δώσουν αναφορά πλήρη και να σας τη δείξω και να τη διαβάσω από τηλεοράσεως. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, τα χρήματά σας, αν έχετε στείλει χρήματα, γιατί καμιά φορά κριτική κάνουν και σχολιάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνεισφέρουν. Αυτοί που συνεισφέρουν το δίνουν και δεν γνωρίζει δεξιά τι πει η αριστερά. Λοιπόν, ως επιτοπλίστων, η κριτική, αυτοί που κάνουν κακόπιστη κριτική, είναι αυτοί οι οποίοι δεν συνεισφέρουν τίποτα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με το Λάκη τον Τζορτατένικη σε ένα ακόμη τραγούδι και παρακαλώ στα τηλέφωνά σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ, Λάκη. Με κάλεσες. Θα σου πω μια παλιά μου την πηγία. Καλό. Πρώτη καλό είναι για το γραφή στην Ελλάδα. Η γενική μου παντρεύει τη χειρία. Το μάθουνε κι οι δυο. Πρέπει να ξεχάσω το βλέμμα της αυτό που με κάνε τρελό. Και τώρα προσπαθώ, αν και θα λυπηθώ, να διώξω πια τη μορφή που πονώ. Θα ψάξω για να βρω, για να λύνω να αγαπώ. Σε κανέναν να μην ανήκει, να φύγουνε οι τύψεις λίγο να καλώ. Σε κανέναν να μην ανήκει, να φύγουνε οι τύψεις λίγο να καλώ. Σε κανέναν να μην ανήκει, να φύγουνε οι τύψεις λίγο να καλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένω τα τηλέφωνά σας.
Κυρίες και κύριοι, και πάλι από το στούντιο των ειδήσεων, από το στούντιο που κάθε μέρα βλέπετε τις ειδήσεις του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού Αμερικής στις 9.30 ώρα με τον Νίκο Αγγελίδη, το newscaster του σταθμού μας. Σήμερα αυτό το στούντιο, όπως και γενικά τα περισσότερα τμήματα του σταθμού, έχουν μετατραπεί για τις ανάγκες του τέλεθον, του τηλεμαραθώνιου. Παίρνουμε λοιπόν τη σκυτάλη από τις μελωδικές στιγμές που σας χάρισε ο Λάκης Τζορτανέλη και η μουσική της, του μαγαζιού Εστία. Η συντροφιά μου είναι δύο άνθρωποι τους οποίους θα χαρακτήριζα σημαντικούς, γιατί εκτός του ότι είναι σημαντικοί όπως ο καθένας από εσάς και ο καθένας από εμάς, έχουν και ένα προσόν, ότι είναι γεννημένοι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εάν τους ρωτήσετε θα σας πούν ότι στην καρδιά τους αυτό που κυριαρχεί είναι η Ελλάδα. Εκ δεξιών μου ο Κίμων Θέρμος. Ποιος δεν ξέρει τον Κίμωνα Θέρμο, ο οποίος είναι πολιτευτής, θα ξαναδιεκδικήσει τώρα την εκλογή του ως πολιτιακός βουλευτής, εκπροσωπώντας την Αστόρια στη Βουλή της Νέας Υόρκης, όπως λέει ο ίδιος με καμάρι, θα εκπροσωπήσει όλους εμάς. Θα προσπαθήσει να το κάνει εφόσον τον βοηθήσουμε και εμείς βέβαια. Ο Κίμωνας, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Άλλος Δημοκράτη Κλαπ, και όπως είπα, ποιος δεν γνωρίζει για αυτόν. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγα δευτερόλεπτα. Και δίπλα του ο Γιώργος Ζούβελος. Ο Γιώργος Ζούβελος, για τους μη γνωρίζοντες που έχουν δει ενδεχομένως το τελευταίο εσείς, το τελευταίο τέχος του περιοδικού μας, είναι ένας από αυτούς, τους Ελληνοαμερικανούς που πλαισιώνουν τον Charles Hines, τον εισαγγελέα του Brooklyn. Ο Γιώργος Ζούβελος μαζί με δύο ακόμα Έλληνες είναι το δεξί ή τα δεξιά, με επιτραπεί ο σολικισμός, η χιέρια αυτού του δυναμικού εισαγγελέα. Κύριε, καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Τιμή μας που είσαστε εδώ. Να πω απλώς, δεν πρόλαβα, είναι και οι δύο είστε τόσο γνωστοί και τόσο σημαντικοί για αυτά που κάνετε. Ο Γιώργος Ζούβελος έχει και την αρμοδιότητα ότι είναι υπεύθυνος για να φωτίζετε το Empire State Building κάθε φορά, έτσι. Να ξεκινήσω όμως από τον Κίμωνα. Κίμωνα, αυτή η μέρα είναι σημαντική για όλους τους Έλληνες. Να αναφέρω απλώς για να δείξουμε, αν θέλεις, και τη δύναμη του ελληνισμού και το τι σημασία για σένα η παρέλαση. Να πω ότι εσύ είσαι γεννημένος εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ο πατέρας σου είναι από την Ελλάδα, είχε έρθει μετανάστες εδώ. Η μητέρα σου είναι Αμερικανίδα, αγγλικής νομίζω ρίζας. Για τώρα όλοι είναι Ιρλανδικές. Λοιπόν, ναι. Και είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα τι δυνατό στοιχείο είναι ο ελληνισμός ως κουλτούρα, διότι και σε μένα το έχει εξομολογηθεί πολλές φορές, αλλά και με κάθε τρόπο το λες, ότι είσαι πολύ περήφανος για τις ελληνικές σου ρίζες. Πόσο σε επηρέασε η παρέλαση? Πόσο σημαντικό ήταν ότι πήγαινες μικρό παιδί? Πάντα με επηρεάζει. Από μικρό παιδί που παρέλασα και εγώ με τον Άγιο Δημήτρη όταν πήγαινα και στο σχολείο εκεί, και μετά με το Σύλλογο των Λευκαδίων που παρέλαζα μαζί, και με άλλα στοιχεία του ελληνισμού. Η παρέλαση πάντα με συγκινεί. Γιατί δείχνει, μια φορά το χρόνο έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τη δύναμή μας, έχουμε να δείξουμε τις ρίζες μας, τις ελληνικές και τις αληθινές, και να δείξουμε πως είμαστε υπερήφανοι για τους αρχαίους ήρεώς μας του 1821. Και με αυτή την ευκαιρία εμψυχόμαστε και ενώνομαστε όλοι μαζί, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Αν σου ζητούσα, Γιώργο Ζούβελε, όπως φωτίζεις κάθε χρόνο το Empire State Building, για να το βλέπουν όλοι οι Αμερικανοί, και σου έλεγα στείλε ένα φως αυτή τη στιγμή σε όλους όσους μας ακούν για να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πάρουν στο 7-26-09-900 και στο 6-26-62-00. Τι θα τους έλεγες? Τους έλεγα ότι εμείς σαν πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά. Να το πούμε αυτό, εσείς σε πέμπτη γενιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε περήφανοι. Οι γονείς μας ήρθαν εδώ, οι γιαγιάδες, οι παππούδες μας ήρθαν εδώ στην Αμερική και φέρανε μαζί τους τον ελληνισμό. Και με αυτόν τον ελληνισμό, αυτή η χώρα, πριν έρθουν και πολλοί Έλληνες, πήραν τη δημοκρατία από την Ελλάδα, το σύστημα πολιτικής εδώ πέρα, και έχουν φτιάξει οι Αμερικανοί με τη βοήθεια όχι μόνο με τα πολιτικά, αλλά και με πολλά από τα ήθη και τα έθη που έχουμε και εμείς. Να μιλάμε άνετα, να κάνουμε respect έναν τον άλλον και να μην έχουμε πρόβλημα με είσαι εσύ διαφορετικός, είσαι εσύ διαφορετικός. Είμαστε όλοι ίδιοι. Και σαν που είμαστε όλοι ίδιοι, πρέπει να δείξουμε, και το έχω πει και πριν, ότι είμαστε πρεσβευτές του ελληνισμού. Εγώ βγαίνω έξω, στο γραφείο μου έχω ένα άγαλμα του Σοκράτη και ένα πόστερ που λέει Πελοπόννησος. Κάνεις advertising συνεχώς. Κάνω advertising. Είμαστε καλύτεροι tourist advertisers.
βλέπουν ότι είσαι καλός άνθρωπος, είσαι περήφανος ότι είσαι και χριστιανός, είσαι και Έλληνας. Και έτσι λένε, η Ελλάδα, ωραία φωτογραφία αυτή, αυτός ήταν ο Σωκράτης. Εσείς είστε Έλληνες. Και δείχνουμε ότι είμαστε περήφανοι ότι είμαστε Έλληνες. Και έτσι πάνε και στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρόσβετες του ελληνισμού. Εσύ Γιώργο, όπως και ο Κίμωνας, είστε στελέχη, όπως είπαμε, του Δημοκρατικού Κόμματος. Η Κίμωνα είναι ευκαιρία μέρα που είναι σήμερα, που προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον ελληνισμό για να βοηθήσει την παρέλαση, να τον σπρώξουμε και σε μια άλλη κατεύθυνση. Είσαι ακόμη ένας Ελληνοαμερικανός ο οποίος προσπαθεί να καταξιωθεί στον πολιτικό στίβο. Πες με το χέρι στην καρδιά, παρότι ξέρω, και είναι και λογικό να το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό, οποιοδήποτε το καταλαβαίνει, πικράθηκες την τελευταία φορά που είχες προσπαθήσει να κατέβεις, γιατί μέσα από την καρδιά του ελληνισμού, την Αστόρια, δεν μπορέσαμε να σε στείλουμε στη Βουλή. Κανείς θα περίμενε ότι θα σε είχε κάμψει τελευταία προσπάθεια. Τελικά τι είναι, το πείσμα του Λευκαδίτη ή το πείσμα του Irishman που έχεις από την πλευρά της μαμάς σου που σε κρατάει έτσι εκεί να επιμένεις? Δεν είναι πείσμα. Είναι ότι πιστεύουμε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύουμε στις ιδεολογίες που έχουμε και ότι προσπαθούμε να τις φέρουμε στην αλήθεια. Είναι παραπάνω από πείσμα. Δεν το κάνουμε μόνο επειδή είναι ένα πείσμα. Θέλουμε να γίνει κάτι καλό στην πολιτεία της Νέα Υόρκης και να γίνουν μερικές αλλαγές. Και να βοηθηθεί και ο ελληνισμός. Νομίζω πως δεν μπορούμε να το ξαναπούμε τόσες πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε δικούς μας αντιπροσώπους. Και πρέπει κάποιος, ο ελληνισμός, όταν έχει ένα πρόβλημα, να μπορεί να κατευθυνθεί σε κάποιον που μιλάει τη γλώσσα του και μπορεί να τον βοηθήσει και ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Και ήθελα να προσθέσω κάτι. Την ημέρα της παρελάσεως θα υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί και πάρα πολλά ξένα στοιχεία μαζικής ενημερώσεως. Όλα τα συνθήματα πρέπει, δεν ξέρω αν το έχει πει κανένας άλλος, αλλά όλα τα συνθήματά μας πρέπει να είναι όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα αγγλικά. Ταυτόχρονα να λένε αυτά που λένε στα ελληνικά και στα αγγλικά, για να τα διαβάζουν οι ξένοι πολιτικοί, για να ξέρουν και τι είναι. Πολλές φορές βλέπω τα πανά που είναι μόνο στα ελληνικά και δεν ξέρουν οι ξένοι πολιτικοί που θα είναι αυτή τη χρονιά, θα είναι τουλάχιστον 20 βουλευτές από την Ομοσπονδία της Αμερικής. Εκεί να παρελάσουν μαζί μας. Εκεί είναι η ευκαιρία μας να δώσουμε το μήνυμα και να τους πείσουμε για τα θέματά μας. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού Αμερικής και καλή τύχη ο καθένας από εσάς ξεχωριστά σε ό,τι κάνετε. Εσύ Γιώργο, κοίτα να μας φωταγωγήσεις καλά και φέτος στο Empire State Building. Μην χάσουμε κάποια από τα καλώδια ή το ρεύμα δεν ανάψει. Και το UNISPHERE στο Flushing Meadow. Α, ναι, να το πούμε και αυτό. Και την πλατεία Αθηνών. Okay. Στο 30 Avenue. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να βάζεις την μπρίζα καλώδια. Ξέχασέ το. Μόνο χρειαζόμαστε Union Electrician. Okay. Και σε ένα κείμενο με το χέρι στην καρδιά, σου εύχομαι ειλικρινά να πετύχεις το σκοπό σου, γιατί θα μας αντιπροσωπεύσεις όλους, πιστεύω. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Και θέλω να ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές ότι εσύ και οι άλλοι εδώ και ο Δημήτρης είστε όλοι εθελοντές και έχετε εξοδέψει πάρα πολλές ώρες για να γίνει αυτό το κατόρθωμα και πρέπει όλοι οι τηλεθεατές να στείλουν λεφτά. Καθήκον μας. Κυρίες και κύριοι, οι δύο συνομιλητές μου, Γιώργος Ζούβελος, πέμπτη γενιά παρακαλώ, Κίμων Θέρμος, παιδί προϊόν ενός μεικτού γάμου, είναι η ζωντανή απόδειξη του πόσο δυνατή είναι η ελληνική κουλτούρα. Είναι παιδιά από αυτό που λέμε το αφάγκατε, η αφόρκρεμα του ελληνισμού εδώ στην Αμερική. Ας τους βοηθήσουμε, ας τους στηρίξουμε ο καθένας από αυτούς τις προσπάθειες που κάνουν. Και μην ξεχνάτε ότι τηλεφωνώντας στο 7-26-0900 και στο 6-26-6-200, ενισχύετε τον ελληνισμό, ενισχύετε τον ίδιο σας, τον εαυτό και τη θέση σας σε αυτή τη χώρα. Ας δώσουμε όμως τώρα το μικρόφωνο, λόγο και εικόνα, στην Νόρμα Καστανά να μας ενημερώσει για το ποσό που έχει συγκεντρωθεί και πώς πηγαίνει η προσφορά της Ομογένειας. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Έχουμε φτάσει τώρα το ποσό 33.000 δολάρια, φίλοι. Όμως θα είμαστε εδώ ακόμα μερικές ώρες μέχρι τις 12, ίσως και παραπάνω, για να πάρουμε τα τηλεφωνήματά σας και τις εισφορές σας. Λοιπόν, ο Σύλλογος Λιτοχωρητών Όλυμπος προσφέρει 200 δολάρια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κουτουμού Λακωνίας, ο κ. Κώστας Λέκας, προσφέρει 100 δολάρια. Ανδρέας και Δήμητρα Μπουζάλας, 100 δολάρια. Επίσης, 100 δολάρια από το εμπορογραφείον ο Κώστας. Νίκος Κοκώσης, 100 δολάρια. 25 δολάρια από τον James Παπαδόπουλο. Έφη Ντιμαρτίνο, 100 δολάρια. Κυριάκος Καραντώνης, 25 δολάρια. Ο Δημήτρης και η Καλλιόπη Δούκα προσφέρουν 50 δολάρια. Μία ανώνυμη προσφορά από το East Elmhurst για 30 δολάρια. Η Έλλη και ο Αργύρης Μπουτσιάδης προσφέρουν 25 δολάρια. Το Hios Painting, 50 δολάρια.
Η Δήμητρα Γαλατσάνου προσφέρει 100 δολάρια. Η Μαρία, ο Γιάννης και ο Κωνσταντίνος Στρατίδης προσφέρουν 50 δολάρια. Η οικογένεια Σάβα Αποστολάτου, 50 δολάρια. Διονύσιος Γεωργίου, 70 δολάρια. Μαρία Καλούδη, 50 δολάρια. 10 δολάρια από την Καλλιόπη Γκατζή. Και ο Σταύρος και η Ελένη Μουτόπουλος προσφέρουν 50 δολάρια. Μαρία Μισετζή, 50 δολάρια. Αρετή και Γιάννης Γιαντζίδης, 100 δολάρια. Σιλβί και Τζίμις Θεοδωρόπουλος, 50 δολάρια. Mice Contracting, 100 δολάρια. Και ο Βεν Πάπας, 100 δολάρια. Επίσης 100 δολάρια από την οικογένεια Παναγιώτη Γιαννοπούλου. Βασίλης και Βασιλική Αθανασόπουλος, 50 δολάρια. Νίκος Νεραντζής από Αστόρια, 25 δολάρια. Και ο Σύλλογος Βρονταδουσίων Χιού, ο Όμηρος, προσφέρει 100 δολάρια. Η οικογένεια Ελευθερίου Κατσαμάνη προσφέρει 100 δολάρια. Και ο Γιώργος Καλλιόπη και η Κυριακή Μπαρλή προσφέρουν 100 δολάρια. Και ο Φίλιππος Μαρκάκης προσφέρει 75 δολάρια. Φίλοι, σας επιθυμίζουμε το τηλέφωνο, τα τηλέφωνα 726-0900 και 626-6200. Περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς. Όσοι είχατε πάρει και ήταν οι γραμμές απασχολημένες, ευκαιρία είναι τώρα να μας πάρετε να σας ακούσουμε. Λοιπόν, τώρα... Λοιπόν, φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Όπως σας είπαμε, θα σας διασκεδάζουμε, θα έρθουν και άλλοι καλλιτέχνες. Έχουμε νεολαία εδώ, περιμένει για σας, να ακούσουν για σας τις προσφορές σας. Και την άλλη εβδομάδα, Κυριακή, ραντεβού στην Πέμπτη Λεωφόρο για την εθνική μας παρέλαση. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα όμως, χρειάζονται λεφτά, πολλά λεφτά, είναι πολλά τα έξοδα. Όπως σας είπε ο Δημήτρης, θα σας αναφέρουν τα έξοδα. Ίσως πολλοί δεν γνωρίζετε όλα τα έξοδα που υπάρχουν και γιατί πληρώνουν. Λοιπόν, 626-6200-726-0900 είναι τα τηλέφωνα. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε και από εσάς, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να προσφέρετε ακόμα. Τώρα θα περάσουμε στον συνάδελφο Πανίκο Παναγιώτου, που είναι στο στούντιο. Πανίκο, σας ακούμε. Ναι, νομική εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι δύο άλλα ενεργά μέλη, στελέχη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, που με το δικό τους τρόπο συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια του ελληνισμού. Εκτός από την παρέλαση, θα μιλήσουμε και για τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ στο Crystal Palace στην Αστόρια και θα παρευρεθούν αρκετοί πολιτικοί από την Ελλάδα αλλά και από τον εδώ πολιτιακό και δημοτικό χώρο. Μαζί μας είναι ο κύριος Σπύρος Δερδεμέζης, γνωστός Ηπειρώτης και από τη δράση του στους Ηπειρωτικούς Σύλλογους, και ο κύριος Γιάννης Σερέτης, ο οποίος και είναι ο υπεύθυνος της εκδήλωσης. Κύριε Δερδεμέζη, να ξεκινήσουμε από εσάς τις δικές σας σκέψεις γύρω από όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και για την εκδήλωση της Παρασκευής. Πρωταρχικός σκοπός είναι να συγκεντρωθούν τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να γίνει αυτή η παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνια για τα τελευταία περίπου 60 χρόνια, αν δεν απατώμε. Τα χρήματα έχουν πολλαπλασιαστεί από τότε που άρχισε η παρέλαση. Τα έξοδα είναι τεράστια. Μιλάμε για 180.000 δολάρια περίπου που έχουν προϋπολογιστεί. Παρότρινσης πρώτο είναι... Επειδή μας ειδοποιούν από μέσα από τη γραμματεία ότι τα τηλέφωνα έχουν σταματήσει κάπως, τηλεφωνήστε, αρχίστε ξανά στο 718-726-0900 με τις προσφορές σας, οι οποίες θα καλύψουν τα έξοδα της παρελάσεως ή θα καλύψουν μάλλον ένα μεγάλο μέρος από τα έξοδα της παρελάσεως. Μαζί με τον Γιάννη και με 3-4 άλλα μέλη έχουμε αναλάβει την εκδήλωση της Παρασκευής το βράδυ, η οποία γίνεται στο Crystal Palace. Και είναι καθιερωμένη πια κάθε χρόνο, δύο μέρες πριν την παρέλαση. Ναι, την Παρασκευή πριν από την παρέλαση γίνεται πάντοτε αυτή η εκδήλωση, στην οποία φέτος μετά από ένα μικρό διάλειμμα, το περσινό διάλειμμα που δεν είχαν έρθει οι Τσολιάδες, θα παραβρεθούν πάλι μαζί μας και θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα. Χορευτικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δικό τους. Το είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος χορευτικό, αλλά και τραγούδια, έχουν και τραγούδια και απαγγελίες και βηματισμούς που κάνουν, τους παραδοσιακούς βηματισμούς, όπως κάνανε και όπως πολλοί ομογενείς τα έχουν δει στα προηγούμενα χρόνια. Ας μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Σερέτης για τις λεπτομέρειες, τι ώρα θα είναι, τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος που επιθυμεί να παρευρεθεί εκείνο το βράδυ. Πανίκο, πριν την παρέλαση, μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της παρέλασης,
το αποκορύφωμα στις εκδηλώσεις αυτές είναι η Παρασκευή το βράδυ στο Crystal Palace, όπου θα παρευρεθούν πολιτικοί από την Ελλάδα, μεταξύ αυτών ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας, οι τελετάρχες της παρέλασης, η κυρία Αγγελοπούλου και ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος είναι και ο Δήμαρχος των Αθηναίων και ταυτόχρονα και επίτιμος τελετάρχης, και πολλά άλλα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Κάρολιν Μαλόνι που εκπροσωπεί το Κογκρέσο της Αμερικανικής, στην Αμερικανική Βουλή. Στην εκδήλωση αυτή, που πιστεύουμε ότι θα έχουμε το λιγότερο 750 άτομα, γιατί ήδη έχουμε από κρατήσεις θέσεων 480 νομίζω είναι αυτή τη στιγμή, και μέσα σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που έχει η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή στα γραφεία της, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς. Θα ξεπεράσουμε τα 750 άτομα. Πόσα στοιχίζει για ένα άτομο? Είναι 60 δολάρια και είναι... έχει δείπνο από ορεκτικά μέχρι και επιδόρπια. Χωρίς να θέλω μπούμε να... σε λεπτομέρειες. Ναι, να μπούμε σε καμία λεπτομέρεια. Απλώς θα είναι δείπνος παιδιά με... κάτω από 12 ετών. Εάν δεν επιθυμούν να φάνε, δεν χρειάζεται να πληρώσουν. Τώρα οι ενήλικες θα πρέπει να πληρώσουν οπωσδήποτε. Και αυτά τα έσοδα θα είναι για την ενίσχυση της όλης προσπάθειας για την παρέλαση? Φυσικά, είναι μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της παρέλασης. Θέλω, πριν να ξεχάσω, να ευχαριστήσω ειδικά καναδιό που έχουν δώσει χρήματα για την εκδήλωση αυτή συγκεκριμένα, όπως είναι το Tectonics Corporation από το Manhattan. Συγκεκριμένα οι κύριοι μέτοχοι είναι ένας Ιταλός και ένας Κινέζος. Τους εξηγήσαμε περί τίνος πρόκειται και μας δώσανε, θα αναφέρω και το ποσό, 1000 δολάρια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το George's Gift Shop που μας έδωσε τα μπαλόνια που θα στολίσουμε την αίθουσα εκείνη τη βραδιά. Θα είναι, χωρίς να θέλω να λέω μεγάλα λόγια, συντηρητικά μιλάω, θα είναι μια αποθέωση, αν θες, εκδήλωση σε εκείνη τη βραδιά. Θα χορέψουν διάφορα χορευτικά από την ομογένεια, από μικρά παιδάκια μέχρι και μεγάλους. Μέχρι στιγμής είμαστε υπερευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα που ήδη έχουμε. Την ήδη συμμετοχή που έχουν δηλώσει. Μόνο κύριε Σερέτη, αυτές οι εκδηλώσεις από την εμπειρία και τον προηγούμενο χρόνο χρειάζονται ίσως κάποια προσοχή όσον αφορά το πρόγραμμα, να μην είναι κουραστικές οι ομιλίες και χαιρετισμοί, και εκείνη που πρέπει να υπάρξει και κάποιος έλεγχος στους πολιτικούς, στους διπλωμάτες όταν μιλάνε. Κύριε Δερδεμέζη, ίσως ήθελα κάτι να πει. Οπότε μπορεί να έχουμε, φιλοδοξούμε φέτος, χωρίς να μπορούμε να υποσχεθούμε πολλά πριν γίνουν, ότι κατά κάποιον τρόπο θα αλλάξουμε αρκετά μάλλον τον τρόπο που γινόταν η εκδήλωση. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια μεγαλύτερη τάξη. Γιατί συνήθως όταν έχεις 700-800 άτομα υπάρχει μια σύγχυση. Θα περιορίσουμε τον αριθμό των ομιλητών. Φιλοδοξία μας είναι να έχουμε στο ελάχιστο δυνατό, να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό, χωρίς φυσικά να γίνουμε αγενείς. Ξέρουμε ότι θα έχουμε πολλούς προσκεκλημένους, ήδη η κατάσταση από ό,τι συζητούσαμε με τον Γιάννη γρηγορότερα έχει φτάσει γύρω τα 25 με 30 άτομα. Και επειδή Προς Θεού, δεν θα μιλήσουν. Εμείς θέλουμε να μιλήσουν μόνο 5, το πολύ 6, και όχι να μιλήσουν να βγάλουν λόγο εκείνη τη βραδιά, γιατί ξέρουμε τι γιορτάζουμε εκείνη τη βραδιά. Απλώς μέσα στο η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια το έχει εντάξει αυτή την εκδήλωση σαν ένα ψυχαγωγικό μέρος του όλου προγράμματος. Γιατί δεν είναι μόνο η παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο, είναι όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται πριν από την παρέλαση και μετά την παρέλαση, με αποκορύφωμα φυσικά την παρέλαση που κάνουμε στην Πέμπτη Λεωφόρο. Σκόπος μας και στόχος μας είναι να το κάνουμε όσο μπορούμε
πιο σε εισαγωγικά πολιτισμένα. Πάντα πολιτισμένα γινότανε. Εμείς, ούτε ο Γιάννης, αλλά ούτε και εγώ έχουμε ανακατευθεί ενεργά με αυτή την δραστηριότητα της Παρασκευής το βράδυ, με αυτή την εκδήλωση της Παρασκευής το βράδυ. Έχουμε κάποιες ιδέες, θα τις εφαρμόσουμε στο μέτρο που μπορούμε φυσικά και πιστεύουμε ότι θα, όποιος σταθεί θα είναι μια καλή ευκαιρία να περάσει καλά. Εκείνο το βράδυ είναι μία από τις δύο εκδηλώσεις που οι Τσολιάδες θα παρουσιάσουν κάποιο πρόγραμμα, εκτός από τις δύο παρελάσεις, γιατί έχουμε και δεύτερη παρελάση. Και θα γίνει και μια εκδήλωση στο... Θα γίνει μία εκδήλωση στην Παρασκευή το βράδυ στο Crystal Palace, που θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα, και μία εκδήλωση τη Δευτέρα το απόγευμα για τους μαθητάς της περιοχής στο Queen's College. Αυτές είναι οι δύο εμφανίσεις εκτός από την παρέλαση που θα κάνουν οι Τσολιάδες στην περιοχή μας. Πριν προχωρήσουμε με τον κύριο Σερέτη, να υπενθυμίσουμε για ποιο σκοπό είμαστε απόψε εδώ, ότι γίνεται ένας τηλεμαραθώνιος για μια ακόμα φορά για την οικονομική ενίσχυση της παρέλασης, του ετήσιου θεσμού της Ομοσπονδίας της Ομογένειας του ΕΔΟ Ελληνισμού, για να δείξει με τον τρόπο του ποια πολιτιστικά στοιχεία τον ενώνουν με το παρελθόν, ποια πολιτιστικά στοιχεία τον ενώνουν με τη σημερινή Ελλάδα και αυτή τη διαχρονική πορεία μέσα στον χρόνο. Για να μάθουν κοινές γενιές ποιοι αγώνες χρειάστηκαν, γιατί γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Τι μας θυμίζει η 25η Μαρτίου 1821. Να θυμηθούμε κάποιους αγώνες, κάποιες θυσίες, κάποιες επαναστάσεις, κάποιους ξεσηκωμούς που οι Έλληνες, μια χούφτα, μια μικρή ομάδα, μόνοι ολομόναχοι τότε, ολομόναχοι και σήμερα, παλεύουν για το δίκαιο τους, για τη λευτεριά τους, για τον πολιτισμό τους, για τα χώματά τους. Και μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα, το σύνολο των πραγμάτων και των ιδεών, γίνεται η παρέλαση του ελληνισμού την ερχόμενη Κυριακή στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ίσως η παρέλαση είναι συμβολική. Με την παρέλαση δεν θα κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, δεν θα κρατήσουμε. Χρειάζονται πιο ουσιαστικές προσπάθειες. Χρειάζονται να κρατηθούν τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία. Χρειάζονται να κρατηθούν οι ελληνικές έδρες σπουδών στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα με γερό όραμα, με γερή βάση, που να μπορέσει ο ελληνισμός να διαιώνει την ταυτότητά του σε αυτή τη χώρα. Απλώς η παρέλαση είναι ένα συμβολικό, αλλά ταυτόχρονα και ένας ουσιαστικός θεσμός. Γιατί με την παρέλαση δείχνουμε προς τα έξω, προς την αμερικανική κοινή γνώμη, ποιος είναι εδώ ο ελληνισμός, ότι υπάρχει, ότι ζει, ότι δημιουργεί, ότι έχει όραμα. Και όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και σε σχέση με την αμερικανική κοινωνία. Προηγουμένως φιλοξενήσαμε δύο παιδιά εδώ στο στούντιο, συνομιλήσανε με τον συνάδελφο Ανδρέα Αναγνώστου και είδαμε ότι, ακούσαμε μια άποψη ότι πρέπει να περάσουμε και σε ένα άλλο επίπεδο στην πολιτική ζωή αυτή της χώρας. Ίσως η Ομογένεια μέχρι σήμερα να μην κατάφερε να εκλέξει έναν πρόεδρο, ένα Ελληνοαμερικάνο πολιτικό να τον εκλέξει στην Προεδρία. Αλλά σημασία έχει και η συμμετοχή σε μικρές θέσεις, δημοτικές, πολιτιακές. Και η παρέλαση είναι έναυσμα για τις νέες γενιές να συμμετέχουν στα κοινά της Ομογένειας και στα κοινά αυτής της χώρας. Κύριε Σερέτη, με αυτές τις σκέψεις απλώς ήθελαμε να υπενθυμίσουμε για ποιο σκοπό είμαστε απόψε εδώ, για να ενισχύσει η Ομογένεια αυτό το θεσμό. Εσείς ποια είναι η δική σας έκκληση? Τώρα με θύμισες κάτι, μιλώντας για τον πόλεμο, αν θες την αγωνιστικότητα για τη λευτεριά, με θύμισες έναν Κυπρέο αγωνιστή που το 1958, αν θυμάμαι καλά, είπε, πριν αποκλειστεί από τους Εγγλέζους, είπε «πεθαίνω για τη λευτεριά της πατρίδας μου και των συμπολιτών μου». Αυτό είναι όλο. Είναι ανατριχιαστικό τόσο αυτό όσο και τα φλογελά λόγια των άλλων ελλαδιτών του το 1821. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα, γι' αυτό κάνουμε την παρέλαση και γι' αυτό ζητάμε και τη βοήθεια των Ομογενών να τηλεφωνήσουν τώρα και να συνδράμουν στο 718-726-0900. Πιστεύουμε εμείς, και θα αναφερθώ τώρα στην Παρασκευή το βράδυ, αν μου επιτρέπεις λίγο ακόμα, ότι την εκδήλωση αυτή, όχι μόνο της Παρασκευής αλλά και της Κυριακής και όλες τις άλλες εκδηλώσεις, τις κάνει η Ομογένεια και προσκαλούμε ανθρώπους από
την Ελλάδα, πολιτικούς και μη ακόμα και από την, Αμερική, από, την Αμερική, από την Αμερική, να έρθουν να συμμετέχουν και να μας δούνε, να δούνε εμάς το τι κάνουμε, πώς εκδηλωνόμαστε. Δεν γίνεται το αντίθετο. Και τι εννοώ με αυτό, σε κάτι που αναφερόταν ο φίλος μου ο Σπύρος και συνεργάτης μου, στο πώς θα παρουσιάσουμε τη βραδιά εκείνη. Ανέφερε ότι θα μιλήσουν και λιγότερο, αλλά και λιγότεροι τη βραδιά εκείνη, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί ήρθαν να δουν εμάς και όχι το αντίθετο, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε καμία συγκεκριμένη χρονιά. Επειδή ο χρόνος τρέχει, ο τηλεμαραθώνιος συνεχίζεται, θα θέλαμε να μας ολοκληρώσετε με δύο σκέψεις ο καθένας, γιατί πρέπει να βοηθήσει η Ομογένεια, γιατί πρέπει να είναι την Κυριακή στην Πέμπτη Λεωφόρο, και έμεσα γιατί πρέπει να συμμετάσχει και στην δική σας εκδήλωση, την εκδήλωση της Ομοσπονδίας την ερχόμενη Παρασκευή στο Crystal Palace. Είναι χρέος μας